Οι επαγγελματίες είναι εδώ για μία ακόμη φορά και περιμένουν, φίλε, αυτούς που έχουν πιάσει τον... το κουβεντολόι. Γατάκια. All about Aris on air στο Λίμπερο 107,4. Θα έλεγα αν μου άνοιγε το μικρόφωνο. Ξεκινάμε και θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Παρέα με Νίκο Παπαδόπουλο. Δεν τους αρέσουν αυτά. Τι γίνεται? Εσύ δεν θες ο σοβαρός της παρέας τώρα? Δεν κατάλαβα δηλαδή. Να ξέρεις ότι εγώ ή θα είμαι στο ένα άκρο ή θα είμαι στο άλλο. Δεν μπορώ να βρω μια μέση κατάσταση, γιατί θα ξεφύγω μετά και θα, ναι, και θα έχουμε άλλα. Τι γίνεται? Καλά. Είχαμε και ωραία επίσκεψη λίγο πριν πούμε στο στούντιο. Απαντάει μόνο στο στούντιο μεταξύ. Τι γίνεται? Καλά. Τι γίνεται? Καλά. Ενημέρωση πρέπει να περιμένετε, δεν έχει. Και ένας παλέμαχος του Άρη το κάνει αυτό. Λοιπόν, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. All about Aris on air. Χρήστανο Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Χρήστος Κιώσης φυσικά στη ρύθμιση του ήχου. Και αυτός θα είναι μαζί μας μέχρι και τις 7. Όπως και όλοι εσείς, όπως κάνουμε καθημερινά εδώ μέσα στη συχνότητα του Λίμπρο, Δευτέρα με Παρασκευή. FM καιρό τα μηνύματά σας στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Θα δούμε αν θα μπορέσουμε να ανοίξουμε τα γραμμές. Γιατί έχουμε και μια προγραμματισμένη συνέντευξη μετά τις 5.30 πολύ ενδιαφέρουσα όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη και για την τωρινή κατάσταση που είναι πολύ καλή και για το πώς ξεκινήσαμε, πώς εξελίχθηκε η χρονιά και πώς φτάσαμε σε αυτό το πολύ ευχάριστο σημείο με έναν άνθρωπο που έχει ζήσει τον Άρη από την πρώτη μέρα της δημιουργίας του και του χτισήματος αυτής της νέας ομάδας με τον άμεσο συνεργάτη του Σάββα Παντελή, τον Ντόλου Ντερζή, τον οποίο θα τον έχουμε καλώς εχόντων των πραγμάτων μετά από τις 5.30. Χρήσανθε. Καλά, εσύ. Τι κάνεις? Μιλάω με τη γυναίκα μου λίγο, μπορώ? Α, μπορείς, εντάξει. Κατερίνα είναι Κατερίνα. Εντάξει. Τα χαιρετίσματά μας, αν ακούει, δεν ξέρω κιόλας. Σιγά μη σ' ακούει. Για σένα θα ακούει την εκπομπή, φίλε, όχι για μένα. Τι? Για σένα θα ακούει την εκπομπή, όχι για μένα. Για τον Άρη την ακούει. Ήταν Αργιανάκη δηλαδή, όταν την γνώρισες? Νομίζω δεν έχει ιδέα τι είναι το ποδόσφαιρο. Πλέον μετά από τόσα χρόνια δίπλα σου. Έχει μάθει, βλέπει και τα μάτσα. Βλέπει και τα μάτσα. Ναι. Αγχώνεται κιόλας και τέτοια. Αγχώνεται κιόλας. Ναι. Γιατί λέει ότι άμα πηγαίνει ο Άρης καλά, θα πηγαίνουμε κι εμείς καλά. Αλήθεια. Αυτό αυτό. Είτε άμα δεν πηγαίνει ο Άρης καλά, δεν θα πηγαίνουμε ούτε εμείς καλά. Όχι, ρε φίλε, ξέρει ότι αν πηγαίνει ο Άρης καλά, θα είμαι εγώ καλά. Άρα αφού θα είναι καλά ο άντρας, θα είναι καλά κι αυτοί. Από όλες τις απόψεις. Έτσι. Εντάξει. Όχι, ρε φίλε, γιατί κάποιοι λέγανε ότι εμείς θέλουμε. Μας άρεσε που ήταν η ομάδα 4 χρόνια. Αλλά το λέει για μας. Στις χαμηλές κατηγορίες. Εντάξει. Ναι, αλλά τους σουβαλιάζουν όλους. Λες και εμείς απολαύσαμε την τετραετία αυτή. Πρόβλημα στη μέση βγάλαμε. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πραγματάκια για σήμερα. Θα έχουμε και τη συνέντευξη μετά από τις 5.30. Με τον ποδοσφαιρικό Άρη να διάγει έτσι κάπως πιο ήρεμες και χαλαρές μέρες ελαίου διακοπής. Η ομάδα βέβαια επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις. Θα πάει σε αυτό το μοτίβο μέχρι και το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος. Κυριακή Δευτέρα θα έχει ένα ρηπουδάκι διήμερο. Ωραίο. Ωραία. Κυμπάρικο. Είχε ενέργεια ο σύλλογο, σου λέει. Για του ποδοσφαιριστέ. Θα αφήσει να κάνει εκπομπή τη Δευτέρα. Δευτέρα, φίλε, θα είμαστε κλειστά γιατί είναι. Όχι, όλα τα ραδιόφωνα και την καθαρά Δευτέρα που πετούσα ετώ, οι άλλοι δουλεύανε. Οι άλλοι σπάσαν την αργία και δουλεύανε κανονικά. Αργία, ρε, φίλε, θα πάρουν μεγαλύτερη ακροματικότητα. Μπράβο, παιδιά, μην ξεχάσετε. Μεγάλη επιτυχία. Ναι. Είναι φίλε εθνική αργία. 25 Μαρτίου, Παπαφλέσσα κτλ. Η δίκη των δικαστών, Νίκος Φρούκολος, ωραία ταινία. Τέτοια πράγματα θα έχετε τη Δευτέρα. Καλά, η ταινία είναι το βράδυ. Κατά τα άλλα, εσύ το μεσημέρι θα κάνεις μια πρωτοποριακή εκπομπή. Oh. Και τώρα που το θυμήθηκα, την τούρτα, μήπως μπορείτε να μου τη στείλετε. Ποια τούρτα? Θα σβήσουμε και κεράκια στον Άρη. Όχι. Α. Του γιού μου την τούρτα. Α, του γιού σου την τούρτα. Εντάξει, όχι, okay, άλλο αυτό το κομμάτι. Ναι, πλησιάζω και τα γενέθλια του συλλόγου, σίγουρα. Πότε μεγάλωσε. Ναι. Πότε μεγάλωσε κι αυτός. Αυτό το μου στείλα, τώρα μου στείλε ένας φίλος για το Magic Johnson και τα τακούνια που φοράει ο γιος του. Ναι, αλήθεια είναι. Τι είναι αυτό τώρα? Έχει βίντεο και 2 χρόνια βέβαια, αλλά εντάξει, οκ. Ναι, αυτό τι θέμα είναι? Εντάξει, το παιδί έχει μια προτίμηση στα ψηλοτάκουνα. Okay, ναι. High heels. Ωραία τούτα. Το 7, γιατί? 7 χρονών έγινε. Α, 7. Α,
Δεν ξέρω. Συγγνώμη, μπορεί να είναι ο αγαπημένος αριθμός του 7. Εντάξει. Αυτό από κάτω γιατί μου το έστειλε τώρα. Αυτό εδώ με το πουλί. Κακό. Κακό. Πολύ κακό. Ο Άρης λοιπόν κινείται σε πιο χαλαρούς ρυθμούς ο ποδοσφαιρικός. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα αρχίσουν να επιστρέφουν και οι διεθνείς σιγά σιγά και θα ξεκινήσει η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Όφη. Το θετικό είναι για την ομάδα ότι πήγε στην διακοπή εν μέσω πολύ καλού κλίματος και μετά την πεντάρα που έριξε κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο μπασκετικός Άρης απ' την άλλη δεν του επιτρέπουν οι υποχρεώσεις του να είναι χαλαρός αυτές τις ημέρες, γιατί υπάρχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι το επόμενο Σάββατο στο Αλεξάνδριο με τον ΠΑΟΚ στις 6, ένα ντέρμπι που μπορεί να βρίσκει και τις δύο ομάδες σε σχετικά κακή κατάσταση, αλλά δεν πάβει να είναι ντέρμπι, δεν πάβει να δημιουργεί κίνητρο και στους δύο, και αγωνιστικό αλλά και το κίνητρο του γοήτρου που υπάρχει πάντα σε αυτά τα παιχνίδια, σε ένα πάλι το οποίο αναμένεται γεμάτο από τον κόσμο. Τα εισιτήρια, θυμίζω, είναι στη διάθεση των φίλων της ομάδας την περασμένη Παρασκευή. Δεν έχουμε ακόμα κάποια έτσι πληροφόρηση ή ένδειξη όσον αφορά την κινητικότητα. Φαντάζομαι, εντάξει, ότι θα έχει αρκετό κόσμο. Δεν θα τολμήσω να πω ότι θα έχει sold out. Είναι πιθανό, αφού μιλάμε για ένα τέτοιο παιχνίδι, αλλά φανεί και τις επόμενες μέρες από την κινητικότητα όσον αφορά τα εισιτήρια. Δίνουμε σήμερα. Δύο. Δύο εισιτήρια λοιπόν. Τώρα μιλάω μια άλλη. Δύο εισιτήρια λοιπόν για το Άρης ΠΑΟΚ το ερχόμενο Σάββατο στο Νίγκα Άλις Χολ. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526. Τζάμπα εισιτήρια, παιδιά, για να μπείτε στο παλέτο Σάββατο και να δείτε το ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ για την Basket League, την εξαιρετική αυτή Basket League. Θα ασχοληθούμε φυσικά και ως εκπομπή τις επόμενες μέρες πολύ περισσότερο με αυτό το μάτσα, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν και αγωνιστικές υποχρεώσεις για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Δεν προκύπτει κάποια είδηση αυτές τις ημέρες. Ξέρω ότι πολλοί, γιατί στέλνετε και μηνύματα, στρέφετε ήδη το ενδιαφέρον σας στο μεταγραφικό και στο επόμενο καλοκαίρι, αλλά έχουμε ακόμα μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα. Υπάρχει 1,5 μήνα περίπου. Μέχρι και τις 5 Μαΐου νομίζω που άρεσε που δέχεται την Ξάνθη στο Κλεάνθης Βικελίδης για να τελειώσει η αγωνιστική περίοδος που διανύουμε. Θα έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με αυτά. Ήδη άνθρωποι της ομάδας βέβαια κάνουν την προεργασία τους εκεί, αλλά δεν υπάρχει και κάτι το οποίο μπορούμε να σας πούμε. Και το λέω για εσάς κυρίως που στέλνετε μηνύματα και ρωτάτε ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα έρθουν. Θα σας τα πω αυτά 5 Μαΐου, μέχρι τότε υπομονή. Ναι, 5 Μαΐου θα είναι το μάτς, 6 ο Χρήστης Άνθος, 6 του Μάη θα είναι εδώ πέρα. Μπορεί να σας τα πω και πριν τις 5 Μαΐου, αν έχει τελειώσει 6, ο στόχος. 6 Μαΐου που θα έχει κλειδώσει η Ευρώπη. Εντάξει. Όχι, μπορεί να θα θες την νίκη επί της Ξάνθης για να κλειδώσει. Η Ευρώπη θα έχει κλειδώσει, πώς το ξέρεις, άμα στο τελικό είναι ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης. Δεν νομίζω. Τι δεν νομίζεις? Δεν νομίζω. Καλά. Θα έχουμε πάλι αντάμωμα πάνω στη γέφυρα. Λοιπόν, 6 Μαΐου θα είναι ο Χρήστος Άνθος εδώ πέρα, να σας τα πει όλα. Ποιος έρχεται, ποιος φεύγει, έχει τη λίστα εδώ πέρα. Τα έχει όλα έτοιμα. Ξέρει τι θα γίνει, αλλά δεν μας λέει τίποτα. Δεν έχω όλη τη λίστα. Ξέρει το όνομα του Φόρ, ξέρει το όνομα του Χαφ, ξέρει το όνομα του. Όχι, όχι, δεν ξέρω. Του δεξιού μπακ. Όλα αυτά που λες δεν τα ξέρω. Άσε. Όλα αυτά. Ξέρω αρκετά. Τον Κινέζο Φόρ που έρχεται. Αντροπή το. Εντάξει, έγινε λάθος το σταμάτημα. Εντάξει, γίνονται λάθη. Okay, και εμείς έχουμε κάνει λούμπες. Και εμείς έχουμε κάνει σίγουρα. Εντάξει. Μπερδεύτηκε, εντάξει. Το Κίκου πάντως, να ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το Κίκου που κυκλοφόρησε με Θόδωρο Καρυπίδη και τα λοιπά. Κίκος Κίκου. Τι. Είναι μαγαζί καταρχήν πολύ γνωστό στην Αθήνα. Είναι αλυσίδα μαγαζιών. Ναι. Υπάρχουν και στη Μύκονο. Υπάρχουν και στην, υπάρχει και στην Αθήνα στο Κολωνάκι. Ναι, ναι. Κολωνάκι. Και θα ανοίξει και στη Θεσσαλονίκη. Η δουλίτσα όμως δεν θα γίνει, δεν θα αφορά, που θα γίνει δεν θα αφορά μόνο τον Κίκου, το μαγαζί δηλαδή. Θα υπάρχει μια ευρύτερη, μια άλλη δουλειά που είναι στα Σκαριά, την οποία στείνει ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας που είναι φίλος του Θόδωρου Καρυπίδη. Και αυτή η δουλίτσα θα προβληθεί χορηγικά και στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάει και σε επίπεδο φανέλας ή οτιδήποτε άλλο, δεν εννοώ για τον μπροστινό μέρος φανέλας, αλλά καταλαβαίνετε, για το μανίκι, για το πίσω μέρος ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, αν θα είναι ένας μικρός μεγάλος χορηγός. Αλλά σίγουρα θα έχει παρουσία χορηγικά στην ΠΑΕ Άρη την επόμενη σεζόν και στο Βικελίδης και στα της ΠΑΕ site κτλ. Και έτσι έβγαλε μια φανέλα ο άνθρωπος αυτός που έχει τα μαγαζιά με το 9 και έγραψε το όνομα του μαγαζιού του. Μαγαζί, ναι.
Κάποιοι μπερδεύτηκαν προφανώς και το πέρασαν για. Επειδή έχει γίνει και πολύ λόγος για την Κίνα και τα λοιπά, ότι είναι ένας Κινέζος φορ, ξέρω εγώ, ή κανένας Βραζιλιάνος που παίζει στην Κίνα και κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σχέση με τέτοια θέματα. Όταν γίνονται χωρικές συμφωνίες και αυτό γίνεται κυρίως στο εξωτερικό, υπάρχει, ας πούμε, και από την ομάδα μια, έτσι, ένα δώρο, ας το πούμε. Κοιτάξτε, να ευλογήσω τα γένια μου. Ναι. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Τα έκανες, ε? Ο πρώτος που το έκανε αυτό. Mm. Ο πρώτος. Μάζεται μόνο μπινελίκια για τον Άρης FM. Να λέτε, έκανε και κάτι καλό, κάτι πρωτοποριακό. Ναι. Μέχρι το Ραούλ Κούπερ. Το βιολί, τι. Όχι, ρε φίλε, αυτό δεν το κάνω εγώ. Την τρομπέτα ή κουμάτι την είχε δώσει. Ήταν, ναι. Στην παρουσίαση του Έκτορ Ραούλ Κούπερ, ναι, του έκανα φανέλα με το όνομά του Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Έξυπνο. Αλήθεια είναι αυτό. Και σίγουρα την έχει ακόμα. Την έχει, όντως. Την έχει. Την έχει. Απλά εκμεταλλεύτηκα και τη θέση μου και έκανα και μία για μένα. Με την υπογραφή του. Λοιπόν, την πουλάω αυτή, αν θέλετε, παιδιά. 17.000 ευρώ. Λοιπόν, ποτέ. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, άλλος μπορεί να το κάνει. Κάποτε όταν θα γεράσω, παίρνω, θα γίνω 90 χρονών. Παίρνω μία, τη δίνω σε Σαριόγλου, μου τη φέρνει πίσω. Μου γράφει Έκτορ Ραούλ Κούπερ με την υπογραφή του Κούπερ. Την τότε τη παρουσίαση. Όχι τη παρουσίαση. Η μία, δύο για την παρουσίαση. Αυτό είναι το πλεονέκτημα του να είσαι. Δηλαδή η εκμετάλλευση θέση μου αυτή ήταν, φίλε. Ότι έχω πέντε φανέλες και πέντε φίλους. Αυτό ήταν. Γιατί από λεφτά. Να μην πω τι πήρα. Λοιπόν, δεν μας απασχολεί αυτό. Περασμένα και όχι ξεχασμένα από μένα. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν. Αυτά λοιπόν είναι πολύ ωραία πρόμο. Κάποιος φίλος μου στείλει, αρκεί να υπάρχουν φανέλες. Σωστό. Ναι. Και ο Άρης πρέπει να το δει λίγο αυτό το θέμα. Όπως και πολλά άλλα θέματα και ζητήματα. Ναι. Λοιπόν. Βήμα, παιδιά, όλα θα γίνουν. Πάντως, έστω και αυτή η χωρία δείχνει ότι υπάρχει μια προεργασία στο εξαγωνιστικό κομμάτι, στην προκειμένη περίπτωση, για τη νέα σεζόν. Γίνονται πράγματα, υπάρχουν σκέψεις, προχωρούν κάποια ζητήματα. Είναι και πολλά άλλα αυτά που πρέπει να γίνουν για τον Άρη τη νέα σεζόν, η οποία θα τον βρει στην Ευρώπη. Στους ομίλους δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι θα τον βρει. Είναι μια άλλη διαδικασία. Αλλά τα προκριματικά είναι πάρα πολύ κοντά πλέον να τα εξασφαλίσει η ομάδα. Και μέσα σε επόμενες αγωνιστικές, αν δεν κατέβει ο Θεός από τον ουρανό κάτω, θα τα εξασφαλίσει κιόλας και θα ξεκινήσει μια ευρωπαϊκή, ένας ευρωπαϊκός προγραμματισμός για τον Άρη, ο οποίος θα κοιτάξει να φτιάξει ένα ρόστερ και να δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες που θα του δώσουν τη δυνατότητα να προκριθεί και στους ομίλους του Europa League. Κάτι που έχει να καταφέρει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και σε κάθε περίπτωση μπορεί να είναι αυτονόητο για τον Άρη κάθε χρόνο να εξασφαλίζει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά σίγουρα είναι και κάτι πολύ σημαντικό αν καταφέρει η ομάδα του χρόνου και εξασφαλίσει την είσοδό της στους κερδοφόρους ομίλους του Europa League. Δεν είναι σαν το Champions League, OK, ναι, αλλά και από εκεί δεν παίρνει λίγα λεφτά. Είναι η αλήθεια, αλλά αυτά τα οποία τα έχει ανάγκη η ομάδα, ασχέτως που υπάρχει ένας άνθρωπος από πίσω, ο οποίος ρίχνει το κασέρι και κάνει αυτά που μπορεί. Και είναι αρκετά, όπως και να το κάνουμε. Πάμε στο πρώτο break και επιστρέφουμε λίγο μετά τις 5.30 με τον καλεσμένο μας. Εδώ μας επιστρέψαμε, Λίμπρο 107,4, All About Aris On Air. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήσανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Χρήσος και όσοι στην ρύθμιση του ήχου. FM κενό το μήνυμά σας στο 54526. Δίνουμε και δύο εισιτήρια για το Aris PAOK το Σάββατο 6 ώρα στο Νίγκαλης Χολ. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54526 για να πείτε συγκλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν τις 7. Άνθρωπος που έχει βρεθεί στο παλέ φέτος είναι και ο καλεσμένος μας. Δεν θα μιλήσουμε μαζί του για μπάσκετ, θα μιλήσουμε για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Τι σύνδεση ήταν αυτή εκπληκτική. Αλλά νομίζω ότι ο Τόλης ο Τερζής δεν θα το χαλούσε να βρεθεί και στο ντέρμπι της πόλης. Προχθές το παλέ ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος. Ναι, τώρα θα. Άμα πάει και ο Τόλης Τερζής, τελειώσαμε. Κόουτς, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και σε όλους όσους μας ακούνε. Βοσκόπουλος ή Τερζής. Βοσκόπουλος. Λόγω ονόματος ή λόγω μουσικής ή λόγω ακούσματος περισσότερο. Νομίζω ακούσματος. Νομίζω ακούσματος. Εντάξει, θεός ο Τόλης. Νομίζω μοναδικός είναι ο μοναδικός. Έτσι, ανεπανάλητος που λέγεται το τραγούδι. Ναι, ανεπανάλητος, άνα πράγμα. Έτσι. Νομίζω, coach, δεν θα σε χαλούσε να δεις και τον μπασκετικό ντέρμπι από τη στιγμή που δεν έχετε και υποχρεώσει με την ομάδα του ερχόμενου. Θα πάει, νομίζω. Πιστεύω ότι άμα έχουμε τελειώσει με τις προπονήσεις και με αυτά το Σαββάτο το μεσημέρι και έχουμε χρόνο, θα ήταν καλή ευκαιρία
Αν και από ό,τι διαβάζω θα είναι γεμάτο το γήπεδο, θα έχει πάρα πολύ κόσμο και έτσι πρέπει να γίνει. Μακάρι να μπορούσα να βρεθώ και εγώ το Σάββατο εκεί πέρα. Και βοηθάει και η κατάσταση γενικότερα της ομάδας αυτή την περίοδο του ποδοσφαιρικού Άρη, αναφέρομαι, γιατί η διακοπή σας βρίσκει ίσως στην καλύτερη φάση σας τη φετινή σεζόν. Και εσύ είσαι, δεν θα πω μοναδικός, αλλά από τους λίγους που το ξέρουν πολύ καλά, γιατί έχει ζήσει τον φετινό Άρη από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα. Και φαντάζομαι ότι αυτές οι μέρες είναι ηρεμίας, χαλάρωσης και από ό,τι απολαμβάνετε αυτά τα οποία έχετε καταφέρει μέχρι στιγμής. Σίγουρα αυτόν τον καιρό είναι ίσως η καλύτερη περίοδο έτσι, για την ομάδα μας. Απλά θα πρέπει να πούμε και να ξέρουμε όλοι ότι καμία ομάδα καινούρια, αν αναλογιστεί κανείς ότι το καλοκαίρι είχαμε αποκτήσει 18 ποδοσφαιριστές και άλλα 5 παιδιά ήρθανε τώρα τον Ιανουάριο, 6 παιδιά, καμία ομάδα καινούρια δεν μπορεί να έχει σταθερότητα. Όλες οι ομάδες έχουν σκαμπανεβάσματα, πότε πηγαίνουν καλά, πότε δεν βρισκόνται σε καλή κατάσταση. Απλά αυτό το διάστημα είμαστε σε πάρα πολύ κατάσταση, πολύ καλή κατάσταση, έτσι και αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα. Να ξεκινήσουμε τα τελευταία, θα πάμε και στο ξεκίνημα βέβαια της σεζόν, γιατί είναι μια πορεία που την έχουν πολλοί. Υπάρχει εξήγηση βέβαια και θα ζητήσουμε τη δική σου ποδοσφαιρική εξήγηση, πώς φτάσαμε από την ήττα στη Λιβαδιά να βρεθούμε τώρα ξαφνικά μέσα σε 1,5 μήνα σε αυτό το σημείο με μια απότομη μετάλλαξη της ομάδας προς το καλύτερο. Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι και θα μιλήσω έτσι βασικά και για το Σάββα θα μιλήσω έτσι από το διάστημα που ήρθε στην ομάδα έτσι, και ο κάθε προπονητής, όχι μόνο ο Σάββας, ο κάθε προπονητής είτε στην Ελλάδα είτε σε οποιαδήποτε ομάδα στο εξωτερικό, για να μπορέσει να περάσει κάποια πράγματα που θέλει, που πιστεύει στην ομάδα και κυρίως για να μπορέσει να μάθει τους ποδοσφαιριστές του, χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος προπονητής να έρθει σήμερα και αύριο η ομάδα του να έχει εντελώς διαφορετική, να βρίσκεται σε εντελώς διαφορετική κατάσταση μέσα στο γήπεδο. Ναι. Σίγουρα χρειάζεται χρόνος και για να γνωρίσει τα παιδιά, γιατί άλλο να τα είχε δει στα παιχνίδια, στην τηλεόραση ή στο βίντεο να δει τους ποδοσφαιριστές, άλλο να τους βλέπεις κάθε μέρα στην προπόνηση, να γνωρίζεις τα χαρακτηριστικά τους, να μιλήσεις με τους ίδιους, να καταλάβεις πώς σκέφτονται. Έτσι, θέλει κάποιο χρονικό διάστημα όλη αυτή η διαδικασία. Όταν ήρθε ο Σάββας στην ομάδα, χρειάστηκε λίγος χρόνος μέχρι να καταλάβουν και τα παιδιά τι ζητάει ο προπονητής, γιατί αλλάξαμε εντελώς το ποδόσφαιρο που παίζαμε σε σχέση με τον Πάκο, αλλάξαμε εντελώς την προπόνηση που κάναμε σε σχέση με την αρχή. Έτσι, από ένα σημείο και μετά και τα παιδιά καταλάβανε τι θέλει ο Σάββας. Ο Σάββας γνώρισε τα παιδιά, έτσι, αναλογιστήκανε και αυτή την κατάσταση ότι ξέρεις τι, εμείς είμαστε άριστοι, ότι πρέπει να αλλάξουμε το πρόσωπό μας. Και από το παιχνίδι με την Ξάνθη και μετά βλέπουμε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα και τα αποτελέσματα που παίρνουμε και το ποδόσφαιρο που παίζουμε. Θα λέγαμε δηλαδή ότι αυτό το πρώτο διάστημα του Παντελίδη στην ομάδα, γιατί προσπάθησε να περάσει κάτι διαφορετικό, ήταν κάτι σαν μια προετοιμασία σφήνα μέσα στη σεζόν, γιατί προσπάθησε να κάνει δουλειά στο κομμάτι της τακτικής, στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης, όπου η ομάδα ήταν πίσω. Κοιτάξτε, όσον αφορά τώρα για το κομμάτι φυσικής κατάστασης, έγινε πάρα πολύ δουλειά από τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι και πριν τα Χριστούγεννα, έτσι, γιατί εμείς που ήμασταν μέσα στην ομάδα το ξέραμε ότι στερούσαμε σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, στις υψηλές εντάξεις, ας πούμε, ζοριζόμασταν. Εμείς το ξέραμε, το βλέπαμε. Ναι. Έγινε πολλή δουλειά κατά τη διάρκεια των προπονήσεων. Βέβαια, υπήρχαν όμως και τα παιχνίδια. Εκεί κάπου είχες κέρδος, κάπου είχες χασούρα. Ξέραμε ότι σε κάποια στιγμή ότι δεν θα ανταποκριθούν τόσο καλά τα παιδιά στα παιχνίδια. Έπρεπε όμως να γίνει αυτό το πράγμα για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο γύρο. Ναι. Και σημαντικό ρόλο πέρα από τη δουλειά που έγινε και από τον Σάββα Παντελίδη, και από όσον ακούστηκε από τον Άκη τον Βάβαλη και από τον Σάκη τον Παντελίδη, νομίζω ότι έπαιξαν και μεταγραφές που γίνανε τον Γενάρη. Μια περίοδος που δεν προσφέρεται για πάρα πολλές κινήσεις και δύσκολα βρίσκεις κάτι καλό, αλλά ο Άρης στις περισσότερες περιπτώσεις έπαιζε διάνα. Τώρα για τις μεταγραφές του Ιανουαρίου, εμείς είχαμε κάνει μια καλή προεργασία. Απλά περιμέναμε την κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτά τα παιδιά. Βοηθήσανε πάρα πολύ. Τα παιδιά αυτά τα καινούργια που ήρθαν, βλέπουμε ότι σταδιακά μπήκαν όλοι στην εντεκάδα, έτσι, και πηγαίνουν και πάρα πολύ καλά και το δείχνουν κάθε Κυριακή στα παιχνίδια. Ένας είναι ο λόγος αυτός και ένας είναι ο λόγος ότι και τα άλλα τα παιδιά που υπήρχαν στην ομάδα, βλέποντας ότι ήρθαν κάποιοι καινούργοι ποδοσφαιριστές, πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και αξίας, έτσι, ανεβάσαν και αυτή την απόδοσή τους τόσο στην προπόνηση όσο και στα παιχνίδια, έγιναν καλύτερες προπονήσεις, πιο ανταγωνιστικές. Μπορέσαμε να βγάλουμε περισσότερα πράγματα στην προπόνηση και αυτά όλα φαίνονται κάθε Κυριακή στο γήπεδο. Ναι. Coach, πόσο εύκολη ή δύσκολη
Η απάντηση είναι εύκολη, αλλά θέλω τη δική σου άποψη. Είναι η μετάβαση από έναν Ισπανό προπονητή με ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Αυτό το υψηλή ένταση που είπες είναι το ωραίο το περιτύλιγμα για τη μετάβαση από τη μία κατάσταση στην άλλη. Πόσο εύκολο λοιπόν είναι από έναν Ισπανό προπονητή να πας σε έναν Έλληνα προπονητή και ενδιάμεσα να υπάρχει και ο Τόλης ο Τερζής με ένα μάτς πολύ καθοριστικό στον Απόλλωνα, στη Ριζούπολη. Κοιτάξτε, εύκολο δεν είναι σίγουρα, έτσι, γιατί σας είπα ότι έγινε πάρα πολύ δουλειά για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα στα μέσα του πρωταθλήματος. Δηλαδή, στα μέσα Νοεμβρίου, όταν ήρθε ο Σάββα στην ομάδα, έγινε πολλή δουλειά και για ένα μήνα, ενάμιση μήνα, το οποίο εμείς όμως βλέπαμε ότι αυτή η δουλειά θα μας βγει αργότερα. Εύκολο δεν είναι σίγουρα, γιατί τα παιδιά ήταν συνηθισμένα σε ένα άλλο τρόπο παιχνιδιού, αυτά που ζητούσε ο Πάκο, ας πούμε, έτσι, στην αρχή, μέχρι και την ένατη αγωνιστική που έκατσε ο Πάκο το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό εδώ στο γήπεδο μας, τον πρώτο γύρο. Από εκεί και πέρα, τα παιδιά μέχρι να καταλάβουν τι ζητάει ο Σάββας, έτσι, και να δείξουν και στο Σάββα τις αρετές τους, τι μπορούν να κάνουν, να καταλάβει και ο Σάββας τα παιδιά, χρειάστηκε ένα χρονικό διάστημα. Σίγουρα ήταν δύσκολα, γι' αυτό και κάποια παιχνίδια τότε η απόδοσή μας δεν ήταν καλή, έτσι εκείνο το διάστημα, άμα θυμάστε, αλλά εμείς ξέραμε ότι σε βάθος χρόνου, με την δουλειά που γίνεται στην προπόνηση, θα υπάρχει βελτίωση. Ήμασταν σίγουροι γι' αυτό. Σύν ότι ήρθαν και τα παιδιά τον Ιανουάριο σε θέσεις που χρειαζόμασταν ενίσχυση, έτσι το είχαμε τσεκάρει από πριν, ότι ήταν κάποιες συγκεκριμένες θέσεις που η ομάδα έπρεπε να ενισχυθεί. Πήραμε τα παιδιά, μπήκανε μέσα και αυτά στην ομάδα, βελτιωθήκανε και οι υπόλοιποι που είχαμε, έτσι αλλάξανε πρόσωπο και εκείνοι. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στο τελευταίο ένα μήνα, ενάμιση μήνα, η ομάδα έχει πάρα πολύ καλό πρόσωπο, παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, παίρνει αποτελέσματα και ελπίζουμε να συνεχίσουμε το ίδιο και στα υπόλοιπα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Και έχουμε δει και ποδοσφαιριστές coach όπως ας πούμε ο Ματίγια, οι οποίοι στο πρώτο κομμάτι της σεζόν δεν τραβούσαν, να το πω έτσι λαϊκά, αλλά πλέον προσαρμόστηκαν. Και ο Ισπανός είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, νομίζω, αυτής της προσαρμογής στα θέλω του προπονητή. Ο Ματίγια βασικά ήταν από τους αγαπημένους ποδοσφαιριστές του Πάκο, ο Ματίγια. Το θέμα είναι όμως ότι υπήρχαν κάποια δύνατα σημεία του Ματίγια, έτσι, στο παιχνίδι, τα οποία τα εντόπισε νωρίς ο coach και έκατσε, μίλησε και με τον ίδιο, τον ζήτησε κάποια πράγματα να κάνει. Το κυριότερο είναι ότι ο ίδιος ο Ματίγια έδειξε διαφορετικό πρόσωπο στην προπόνηση, προσπάθησε παραπάνω, ανέβασε και τα τρεξίματά του εκεί που ήταν το πρόβλημα το δικό του, βελτίωσε πάρα πολύ τις άμυνες του, που δεν είχε τόσο καλές άμυνες. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στα τελευταία τα παιχνίδια ο Ματίγια κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια και βοηθάει ουσιαστικά την ομάδα μας. Αυτό βέβαια για να συμβεί πρέπει, πέρα από το να εντοπίσεις το αδύνατο σημείο, να έχει τη διάθεση ο ποδοσφαιριστής. Και αυτό που λέτε τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που θεωρητικά, ο Ματίγια, εγώ θυμάμαι δημοσιεύματα μόλις έφυγε ο Πάκο Ερέρα, ότι θα τον ακολουθήσει και ο Ματίγια. Γιατί είναι ένας παίκτης που κακά τα ψέματα δεν εισήγησε του Ισπανού τεχνικού. Έτσι τον ήξερε. Όπως έφερε και κάποια άλλα παιδιά ο προπονητής, όπως ο Βέλεθι, ο Κουέστα, που ήταν εισηγήσεις δικές του και είναι και φυσιολογικό. Ο Ισπανός προπονητής θα ξέρει και 3-4 καλούς Ισπανούς ποδοσφαιριστές. Αλλά εγώ βλέπω ότι ο Ματίγια με Ερέρα και ο Ματίγια με Παντελίδη είναι η μέρα με τη νύχτα. Είναι τεράστια η άνοδος του και είναι αυτό που λέτε. Μαρκάρει πλέον. Έχει καλύτερες άμυνες. Οκ, okay, δεν είναι ο Νέστα προφανώς ή δεν είναι ο Ινιέστα, όχι ο Νέστα. Ναι. Ο Νέστα ήταν Ιταλός. Ναι. Δεν είναι ο Ινιέστα, αλλά το παιδί πραγματικά προσπαθεί πάρα πολύ μες στο κήπεδο και βοηθάει. Θα κάνει και τα λαθάκια του. Φυσιολογικό είναι αυτό. Αλλά εγώ αυτό που έχω απορία είναι να μου το πείτε πραγματικά. Από το καλοκαίρι στην Ολλανδία που τον βλέπαμε ότι αυτό το παιδί έχει ένα χάρισμα με τα στημένα. Ναι. Συγγνώμη, πόση δουλειά παραπάνω έχει γίνει με τον Παντελίδη? Γιατί έχει βελτιώσει σε απίστευτο βαθμό, όχι τα χτυπήματά του. Τα χτυπήματά του ήταν πάντα καλά. Δηλαδή και ένα απειλή στο τερματοφύλακα. Βλέπουμε όμως κομπίνες. Είδαμε το δεύτερο γκολ με την ΑΕΚ. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι εκεί πήγε ο Ντικίνη και εκεί πήγε ο Ρόους και συνεννοηθήκανε και μπήκε τον γκολ. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι στο μεγαλύτερο διάστημα μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου που έφυγε ο Πάκο, δηλαδή στις πρώτες αγωνιστικές, δεν έριχνε τόσο πολύ το βάρος στις στατικές φάσεις. Δεν ξέρω εάν ήταν αυτό το σκεπτικό του ή στην Ισπανία, στις ομάδες που ήταν, δεν λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή δεν δίνανε πολύ σημασία στις στατικές φάσεις. Ναι. Ίσως ήταν ένας λόγος αυτός. Από τα μέσα Νοεμβρίου και μετά από τότε που ήρθε ο Σάββα στην ομάδα,
γίνονται καθημερινά προπονήσεις. Εντάξει, να μην είμαι υπερβολικός, όχι καθημερινά, αλλά γίνονται αρκετές προπονήσεις, στις οποίες γίνεται εξάσκηση επάνω στα συστημένες φάσεις. Είτε είναι corner, είτε είναι φάουλ, είτε είναι φάουλ από κοντινή απόσταση, από μακρινή απόσταση. Δεν είναι μόνο το χτύπημα του Ματίγιο. Ματίγια το είχε το χτύπημα από το καλοκαίρι, έτσι. Το θέμα είναι και οι άλλοι που πηγαίνουν. Αν του άλλου φορτηγού του δώσει μια κατεύθυνση και τον πει ότι ξέρει τι, εγώ θέλω να πα εκεί, εσύ θε να πα εκεί, ή το ένα ή το άλλο. Αυτό θα ακολουθήσουν και τα παιδιά. Εκεί θέλω να εστιάσω. Τα καλά του χτυπήματα, ξαναλέω, τα είδαμε όλοι από το καλοκαίρι. Ναι. Δηλαδή το παλικάρι το έχει. Και δεν εννοώ μόνο το απευθείας χτύπημα φάουλ, αλλά έχει το φάουλ. Δηλαδή είναι σαν να του λες, στείλε την μπάλα εκεί. Στέλνει την μπάλα πραγματικά εκεί. Εκεί δεν που είναι το ζητάς. Ναι, και δεν είναι μόνο. Περιέγραψα το δεύτερο γκολ με την ΑΕΚ. Είναι το γκολ μέσα στην Τούμπα με το Βέλεθ. Γενικότερα βλέπουμε ότι ο Βέλεθ, επειδή το έχει. Δηλαδή, προχθές ο Βέλεθ κερδίζει το πέναλτι και το κερδίζει γιατί είναι έξυπνος. Γιατί είναι από την αριστερή πλευρά του αμυντικού και με μία κίνηση βρίσκεται μπροστά από τα. Πάει από τα δεξιά και βγαίνει μπροστά του. Είναι ευφυής ποδοσφαιριστής ο Βέλεθ και κερδίζει το πέναλτι. Δηλαδή, το πέναλτι δεν το κέρδισε απλά για να τον τράβηξε ο άλλος στη φανέλα. Δηλαδή, άμα κάτσει και δει πέντε πράγματα, θα δει. Αλλά και η μπάλα σκάει ακριβώς μπροστά του. Η μπάλα σκάει μπροστά του. Δηλαδή εκεί βάζει γκολ αν δεν τον τραβήξεις. Έτσι ακριβώς. Είναι φάσεις αυτές εδώ πέρα που λέτε. Είναι φάσεις οι οποίες γίνονται πριν το παιχνίδι 2-3 μέρες, γίνονται συνεχώς. Και δεν είναι δηλαδή, επαναλαμβάνονται οι φάσεις αυτές. Δηλαδή όταν θα χτυπήσει ο Ματί για παράδειγμα το κόρνερ, ξέρει ο Βέλες που θα πάει και ξέρει που θα έρθει η μπάλα. Παράδειγμα τώρα λέμε για τον Βέλες. Έτσι μπορούμε να πούμε για κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή. Γνωρίζουν. Και δεν είναι τυχαίο που έχουν μπει, που έχουμε σημειώσει πανομοιότυπα τέρματα, δηλαδή τον γκολ αυτό που λέτε στην Τούμπα, έτσι που κάνανε. Το γκολ που έβαλε ο Ματίγια με τη Λαμία στο τελευταίο λεπτό, που πάλι μπάλα πήρε την ίδια πορεία. Με τον Πανιόνιο. Με τον Πανιόνιο πάλι την ίδια πορεία. Δηλαδή είναι επαναλαμβανόμενα τέτοιες στατικές φάσεις, οι οποίες όμως τις κάνουμε συνεχώς στην προπόνηση. Και τις οποίες coach, οι ομάδες δεν μπορούν ακόμα να τις αντιμετωπίσουν. Δηλαδή αυτή την κομπίνα με το Βέλεθ που την έχουμε δει 3-4 φορές. Δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν. Και εγώ την θυμάμαι ακόμα, διορθώστε με coach αν κάνω λάθος, το μάζει με τον Όφη στο Γετικουλέ. Και με τον Όφη έγινε και στην έδρα μας εδώ μέσα έγινε με τον Βέλεθ πάλι που τον ακυρώσανε τον γκολ και που πήγε στο δοκάρι και που την έβγαλε το τερματοφύλακας. Είναι πολλές φορές. Τώρα το αν δεν το βλέπουν οι άλλες οι ομάδες, τώρα είναι από το κακό σκάουτινγκ που κάνουν. Προφανώς δεν ξέρω τι να πω. Και δεν νομίζω ότι το βλέπουν, αλλά να πω κάτι. Εντάξει, πώς το βλέπεις, ωραία. Λες να έχεις το νου στο Βέλεθ, άμα ο άλλος έχει ικανότητα όμως, αν το χτύπημα είναι τέτοιο που το στέλνει συστημένο στο κεφάλι, τι θα κάνει δηλαδή, πώς θα το αντιμετωπίσει. Εντάξει, ισχύει αυτό που λέτε, αλλά τουλάχιστον θα ψάχνουν να βρουν κάποιον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης της φάσης, ας πούμε. Εντάξει, άμα όμως τώρα που πάνε ο Βέλεθ, γι' αυτό βγαίνει ο Ντιγκίνη με το ροζ και βάζει γκολ το δεύτερο στην ΑΕΚ. Υπάρχει και αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Όλοι περιμένουν το Βέλεθ να βγει λοιπόν εκεί πέρα στο στημένο και εσύ κάνεις άλλη κομπίνα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και αυτό το κομμάτι με τα στημένα coach νομίζω ότι εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο των ρόλων, των συγκεκριμένων ρόλων που έχει δώσει ο Παντελίδης στους παίχτες από τη στιγμή που ήρθε. Κάτι το οποίο δεν βλέπαμε νωρίτερα και πλέον ο κάθε ποδοσφαιριστής. Το πρώτο μήνα δεν το βλέπαμε και με τον Παντελίδη. Γιατί αλλά είναι αυτό που έλεγε. Το ψάχνε. Το ψάχνε, ήθελε να δει και είμαστε δίκαιοι. Γιατί άλλο να βλέπει το ρόστερ απ' έξω ως αντίπαλος και άλλο να το ζει από μέσα. Εντάσσεται coach στο γενικότερο πλαίσιο το να δώσει που το έχει κάνει ο Παντελίδης ξεκάθαρα σε κάθε παίχτη πως ένα θέλω αυτό, πως ένα θέλω αυτό, πως ένα θέλω αυτό. Έτσι γίνεται και νομίζω ότι στις μεγάλες ομάδες και στις σοφαρές ομάδες αυτό το πράγμα γίνεται. Έτσι υπάρχουν συγκεκριμένοι ρόλοι για τους ποδοσφαιριστές έπειτα από τις εντολές που δίνει ο προπονητής. Αυτό είναι ξεκάθαρο και, εσύ, και δεν χωράει καμία ανσυζήτηση. Και εσύ coach έχεις ζήσει τον Παντελίδη στη φάση όπου όλοι ήταν εναντίον του αλλά αυτός και μετά το μάτς με τη Λιβαδιά, γιατί το έχουμε ζητήσει πολλές φορές με το Χρήσανθο εκείνη την ατάκα που είχε πει, την αισιοδοξία που εξέφραζε. Και ενώ οι περισσότεροι δεν τον πιστεύαν ότι μπορεί να αλλάξει κάτι και τον έχει ζήσει σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς κατάφερε μαζί και με σένα και με τα άλλα τα παιδιά και με τους παίχτες να βγάλετε την ομάδα από αυτή την κατάσταση. Καταρχήν να πω ότι αυτό που έγινε με τον Σάβα ήταν άδικο. Πριν ακόμα, ας πούμε, έρθει ο Σάβας, τον κρίνανε. Έπρεπε να τον αφήσουν. Να τον αφήσουν ένα εύλογο χρονικό διάστημα να μπορέσει να μάθει την ομάδα να περάσει αυτά που θέλει να περάσει στους ποδοσφαιριστές και μετά μπορείς να τον κρίνεις. Να πεις ότι ξέρεις τι, με βοήθησε, δεν με βοήθησε, πήγε καλά, δεν πήγε καλά. Ο Σάβας λίγο πριν έρθει, όταν ακούστηκε ότι θα έρθει σε εμάς, όταν έφυγε από την Τρίπολη, ήδη είχαν αρχίσει να μιλάνε. Θεωρώ ότι είναι λάθος, ότι δεν ήταν σωστό απέναντι από τον Σάβα και μόνο σαν σεβασμό, σαν άνθρωπο, όχι σαν προπονητή. Εγώ δεν θα το θέσω έτσι. Ναι. Και μόνο σαν άνθρωπο. Ξέρεις τι, άσε τον άνθρωπο να δουλέψει, να περάσει αυτά που θέλει. Εάν πετύχει, πέτυχε. Αν δεν πετύχει, μετά είναι αλλού καπέλο δουλειά.
Έτσι. Χωρίς δηλαδή... βέβαια, συγγνώμη, ναι, σε διακόπτω, αυτό να αναιρεί, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να κάνει τον αντίλογο και να πει ότι υπάρχει αποτυχία του κυπέλου. Εντάξει, κοιτάξτε. Εκείνο το διάστημα, πριν από τα Χριστούγεννα, σας είπα και πριν ότι είχαμε αλλάξει εντελώς τον τρόπο προπόνησης. Είχαμε επιβαρύνει τα παιδιά κατά τη διάρκεια της εβδομάδος. Εκείνο το διάστημα δεν ήταν σε καλή κατάσταση η ομάδα. Ναι. Δεν βρισκόταν πολλοί ποδοσφαιριστές σε καλή κατάσταση. Και αν θυμάστε τότε ο Σάββας, πότε έβαζε ένα ποδοσφαιριστή, πότε έβαζε, προσπαθούσε να βρει έναν κορμό, μια αντικάδα να σταθεροποιήσει. Αν θυμάστε εκείνο το διάστημα, πότε έμπαινε ο ένας, έβγαινε ο ένας, έμπαινε ο άλλος, και ο Σάββας ψαχνόταν και τα παιδιά ψαχνόταν. Από εκείνο το σημείο και μετά, από τη νέα χρονιά, έτσι, και μετά το παιχνίδι με την Λαμία, όταν αρχίσαν έρχονταν και τα καινούργια τα παιδιά οι μεταγραφές, και πριν από το παιχνίδι με την Ξάνθη, έτσι, από εκεί και μετά βλέπουμε ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο, που σημαίνει ότι η δουλειά που είχε γίνει στο πρώτο διάστημα που είχε έρθει ο Σάββας στην ομάδα άρχισε να βγαίνει, σύν ότι τα παιδιά που ήρθαν τα καινούργια μας βοήθησαν, σύν ότι τα παιδιά έτσι βελτιωθήκαν ακόμα περισσότερο. Εγώ πάντως το έχω πει και την ημέρα του αγώνα με τη Λαμία, το είπα και την επόμενη, είπα ότι εκείνο το γκολ του Ματίγια στο 93 έβγαλε τον Άρη στην Ευρώπη. Εντάξει, τυπικά ακόμα δεν έχει βγει, γιατί πρέπει να δούμε αν μείνει πέμπτος τελικά, που θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να βγει τέταρτος, αλλά θα περιμένει και το κύπελλο αν βγει πέμπτος. Αλλά εκείνο το γκολ έσωσε τον Άρη από πάρα πολλά πράγματα, γιατί ξέρουμε ότι στον Άρη είμαστε και λίγο αυτοκαταστροφικοί. Θα είχαμε πολλά ντράβαλα εκείνο το βράδυ αν δεν έμπαινε τελικά τον γκολ του Ματίγια. Δεν ξέρω πώς το ζήσατε στα αποδυτήρια. Εντάξει, εμείς εκείνο το παιχνίδι το κερδίσαμε στο 90, αλλά η αντιμετώπιση στη διάρκεια του αγώνα και μετά το παιχνίδι δεν ήταν αυτή που περιμέναμε ή που θέλαμε, τέλος πάντων. Στα αποδυτήρια μέσα μπορεί να κερδίσαμε, αλλά δεν δείχναμε χαρούμενοι. Ναι. Σε εκείνο το παιχνίδι, το συγκεκριμένο, δεν δείχναμε χαρούμενοι. Δεν ήταν όπως άλλες φορές, έτσι που πανηγυρίζαμε, που αγκαλιαζόμασταν. Κερδίσαμε και ήταν σαν να μην κερδίσαμε, έτσι νιώθαμε εκείνη τη μέρα. Από εκεί και πέρα όμως να πω ότι εκείνο αποτελεί παρελθόν, πήραμε τους 3 βαθμούς όπως τους πήραμε στο 90, έτσι. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό σημείο. Έχουμε φτάσει να είμαστε, την έχουμε την πέμπτη θέση, εφόσον κερδίσουμε την επόμενη Κυριακή τον Όφη, νομίζω ότι κλειδώνει 100%, δεν αλλάζει μετά αυτό καλά το πράγμα. Έτσι κι αλλιώς, coach, έτσι, ναι. Και από εκεί και πέρα μετά το μυαλό μας και το σκεπτικό μας είναι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την προσπάθειά μας στα παιχνίδια που απομένουν, να μπορέσουμε να πιάσουμε την τέταρτη θέση. Ξέρεις, ο ποδοσφαιριστής νομίζω, εντάξει, όπως λέγαμε ότι είναι ένα παιχνίδι μυαλού το προχθεσινό, με την έννοια ότι όπως και να το κάνουμε, όταν έχεις παίξει Ολυμπιακό, πάω ΚΑΕΚ στα προηγούμενα παιχνίδια και έχεις πάει και καλά, είναι λίγο δύσκολο τώρα να συγκεντρωθεί ο ποδοσφαιριστής με τον τελευταίο. Νομίζω όμως ότι πρέπει λίγο όλοι σας να τους βάλετε στο μυαλό ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά της τέταρτης με την πέμπτη θέση. Η πέμπτη θέση, καλός ή κακός, δεν μας εξασφαλίζει. Δεν ξέρεις τι γίνεται, ποδόσφαιρο είναι. Δεν ξέρεις άμα θα πρέπει μετά να περιμένεις μέχρι τις 18 Μαΐου αν θα παίξει ΑΕΚ Τρίπολη ή η Λαμία ΠΑΟΚ ή η Λαμία Τρίπολη στο... Άμα παίξει Λαμία Τρίπολη, άστο, δεν βγαίνει σίγουρα η πέμπτη θέση. Νομίζω ότι πρέπει να το έχουν αντιληφθεί και αυτοί ότι η τέταρτη θέση είναι ο βασικός στόχος του Άρη αυτή τη στιγμή. Εντάξει, όντως, για να είμαστε εξασφαλισμένοι 100% θα πρέπει να πάμε στην τέταρτη θέση. Θα πρέπει να παλέψουμε και να τερματίσουμε στην τέταρτη θέση. Τώρα για το παιχνίδι το συγκεκριμένο προχθές που παίξαμε, δεν ήταν στο μυαλό μας ότι ξέρεις αν θα είμαστε πέμπτη, υπάρχει το παιχνίδι του κυπέλλου ή ημιτελική, να δούμε ποιος θα περάσει, τι θα κάνει. Εμείς αντιμετωπίσαμε το παιχνίδι με τον Απόλλωνα σαν να παίζαμε με τον πρώτο, σαν να παίζαμε με τον δεύτερο, με καλή ομάδα. 3 βαθμούς παίρνεις είτε κερδίσεις τον Απόλλωνα, 3 βαθμούς παίρνεις άμα κερδίσεις την ΑΕΚ. Οι βαθμοί είναι ίδιοι. Σωστά. Εμείς αντιμετωπίσαμε το παιχνίδι με τόσο μεγάλη σοβαρότητα, ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι με πολύ πειθαρχία και τα παιδιά από το πρώτο ημίχρονο ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά, έτσι. Γίνανε οι φάσεις, άσχετα αν δεν μπορέσαμε να τις τελειώσουμε, θα μπορούσαμε νωρίτερα να είχαμε μεγαλώσει το σκορ. Αλλά τέλος πάντων στην επανάληψη, στο δεύτερο μήχρονο μπήκανε μέσα αποφασισμένοι να τελειώσουν το παιχνίδι όσο το δυνατόν συντομότερα, νωρίτερα. Το οποίο και το κάνανε τα παιδιά, το καταφέρανε, ήταν πάρα πολύ καλή και μπράβο. Και με παίχτες που σκοράρανε και νομίζω ότι είχαν ανάγκη τον γκολ, δηλαδή όπως ο Γιουνές ή ο Φετφατζίδης ή ακόμα και ο Τόνσο. Είναι πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστές που έρχονται από τον πάγκο και αυτό δείχνει ότι έχουμε ποδοσφαιριστές, έχουμε υλικό. Και η εμφάνιση του Μαρτίνες θα βάλω εγώ που δεν σκόραρε, αλλά ήταν νομίζω μετά το Σιόπ, αυτό το λέγαμε και με τον Κρίστιαν Θεσσαλονίκη, ο δεύτερος καλύτερος παίκτης του Άρη σε απόδοση. Νομίζω ότι ο Μαρτίνες έκανε ίσως το καλύτερο του φετινό παιχνίδι σε αυτό το μισάωρο που έπαιξε. Ίσως μαζί με τη Λάρισα, ναι.
Ναι, ίσως μαζί με τη Λάρισα στο δεύτερο ημίχρονο. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας έλεγα πριν, παιδιά που έρχονται από τον πάγκο. Πώς μπήκε ο Γιουνές, πώς μπήκε ο Φέτφα. Έτσι, όταν σκοράζουν, αυτό δείχνει ότι έχεις βάθος, έχεις πάγκο, έχεις ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορεί να έρθει κάποιος και να σου γυρίσει το παιχνίδι, να σε βοηθήσει. Mm-hmm. Τι νεύτη χρησιμοποιείτε με το Σιώπη? Και τρέχει έτσι. αυτό προχθές δεν υπάρχει. Και όχι μόνο προχθές, είναι και όχι, προχθές όμως δεν υπήρχε σίγουρα. Προχθές ήταν εντάξει. Ναι. Βέβαια τον έκατσε μια καλή ο Νασλίδης. Ναι. Σου λέει ηρέμησε ρε φίλε, μην τρέχεις όλη την ώρα. μόνο τον γκολ του έλειπε. Άμα το έβαζε και αυτό. Μιλήσαμε μετά το παιχνίδι όταν έφευγε για το αεροδρόμιο για να πάει κάτω στην Εθνική. Τον είδα που ήταν έτσι λίγο, δηλαδή αυτό είναι που τον πειράζει, αλλά πιστεύω ότι στα επόμενα παιχνίδια θα το καταφέρει και αυτό. Δεν μπορεί να πει. Όλα μπορεί να τα κάνει αυτός, γιατί να μην κάνει και αυτό. Έτσι. Εμείς, coach, η διαφορά του να είσαι ο πρώτος και ο δεύτερος προπονητής, γιατί έχεις καθίσει και ως πρώτος στην άκρη, και με τον Άρη φέτος, αλλά και με τη Βέρεια τα προηγούμενα χρόνια. Σε υψηλό επίπεδο πάντα, δεν εννοώ σε πιο χαμηλές κατηγορίες. Υπάρχει διαφορά. Δηλαδή, είσαι λιγότερο αγχωμένος ή. Δηλαδή, έχεις το ίδιο άγχος με τον Σάββα, ας πούμε, τώρα. Και το λέω γιατί το έζησες αυτό σε ένα σημαντικό παιχνίδι με τον Απόλλωνα τότε που δεν ήταν καθόλου εύκολο όπως ήταν το προχθεσινό στον πρώτο γύρο. Και ήταν πολύ κρίσιμο εκείνο το μάτς. Εντάξει, εγώ θα σας πω για το παιχνίδι εκείνο, το συγκεκριμένο το παιχνίδι. Όταν είχαμε παίξει με τον Ολυμπιακό Κυριακή, την άλλη μέρα είχε αποφασίσει η διοίκηση να τελειώσει η συνεργασία με τον Πάκο. Όταν με ενημερώσαν εμένα το απόγευμα και μου είπαν ότι ετοιμάσου για το παιχνίδι της Δευτέρας. Έκατσα μετά, ασχολήθηκα, δούλεψα πάνω στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Αυτό που μπορώ να πω όμως με σιγουριά ότι μέχρι και την Κυριακή το ξενοδοχείο που πήγαμε στην Αθήνα κοιμήθηκα λίγες ώρες, έφαγα, ψιλοέφαγα δηλαδή. Είχε πιάσει το άγχος, είναι λογικό. Ήξερα, καταλάβαινα τη θέση που βρισκόμασταν, προερχόμασταν από 4 ήττες, έτσι, η κατάσταση δεν ήταν καλή. Είναι πιο δύσκολο. Είναι πολύ πιο δύσκολο, ναι, είναι πολύ πιο δύσκολο. Όχι ότι τώρα, ας πούμε, δεν... Το ίδιο, όχι βέβαια σε αυτό το σημείο, ότι δεν μας ενδιαφέρει, εννοείται, έτσι. Αλλά ο πρώτος ο προπονητής σίγουρα είναι αυτός που τα τραβάει όλα. 100%. Σε αντίθεση πάντως με αρκετούς που έχουν θητεύσει ως υπηρεσιακοί, νομίζω ότι έχεις και ένα πλεονέκτημα τότε. Γιατί ξέρεις την ομάδα πάρα πολύ καλά. Γιατί οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, είχαν περάσει από τα μάτια σου πριν έρθουν στην ομάδα το περασμένο καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είχαμε κάνει πάρα πολύ δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, και με τον Πάκο, γιατί ο Πάκο είχε έρθει νωρίς στην Ελλάδα, είχε έρθει αρχές Ιουνίου. Είχε έρθει και εκεί στη Βέρεια και έμενε μαζί μας εκεί πέρα. Ήμασταν νωρίς ατελείωτες μαζί. Συν άλλοι δύο άνθρωποι που ήταν. Και βλέπαμε όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Αυτούς τους ποδοσφαιριστές που αργότερα τους υπογράψαμε, που τους πήραμε στην ομάδα μας. Εμείς όταν ήρθαν ήδη τους ξέραμε τα χαρακτηριστικά τους. Και βέβαια. Κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και στην προετοιμασία, αλλά και κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, εννοείται ότι όσο τους βλέπεις περισσότερο, τόσο τους μαθαίνεις καλύτερα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Mm-hmm. Πάντως, συνεχίζετε και βλέπετε, από ό,τι ξέρουμε, αρκετούς παίκτες και έχει κάνει πολύ καλό στο προφίλ γενικότερα του Άρη η μεταγραφική του επιτυχία το Γενάρη. Σε μια πολύ δύσκολη εποχή, ο Άρης όχι μόνο έφερε καλούς παίκτες, αλλά έφερε και παίκτες που τον ανεβάσανε επίπεδο, όπως είπατε, καλυτέρευσε και αρκετούς από τους παίκτες που είδαν μια μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Αλλά πραγματικά, όταν τραυματίστηκε ο Μπρούνο Γκάμα, λες, πού να βρω τώρα Γενάρη μήνα, πού να βρω καλό ποδοσφαιριστή τέτοιας αξίας στη θέση του. Και με χρήματα, εντάξει, ο Άρης δεν είναι Ολυμπιακός, με χρήματα, η ΠΑΟΚ με χρήματα εκατομμύρια ευρώ να πει, θα πάω να πάρω αυτόν. Και εγώ θα πω, coach, ίσως και καλύτερο από τον Γκάμα. Για μένα είναι αυτή τη στιγμή, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Να τους δούμε και μαζί κάποια στιγμή να παίζουν. Από τη μια πλευρά και από την άλλη, θα δούμε. Συνεχίζουμε και βλέπουμε και βάλαμε και γυαλιά. Γιατί αρχίζαν και πάνε και τα μάτια μας. Κίτρινα. Κίτρινα γυαλιά. Κίτρινα, εντάξει, κίτρινα. Ναι. Εννοείται ότι δεν σταματήσαμε να βλέπουμε χώρια το τι κάνουμε για τη διάρκεια της εβδομάδας όσον αφορά τον αντίπαλο που έχουμε. Έτσι, κατά καιρούς έχουμε και κάποιους ποδοσφαιριστές τους οποίους παρακολουθούμε. Ή κάποιους ποδοσφαιριστές που μας στέλνει ο πρόεδρος από διάφορους ατζέντιδες ή ο Σάββας ή οποιοδήποτε που είναι κοντά στην ομάδα. Συνεχίζουμε και βλέπουμε, έχουμε μία λίστα με ποδοσφαιριστές. Αυτό δεν έχουμε σταματήσει ποτέ από το καλοκαίρι, συνεχίζουμε και κάνουμε το ίδιο. Γι' αυτό και είμαστε πιο στοχευμένοι εκεί όταν πηγαίνουμε να πάρουμε κάποιον ποδοσφαιριστή. Ήδη τον έχουμε τσεκάρει, ήδη τον έχουμε αναλύσει, ξέρουμε τι θέλουμε εμείς, τα χαρακτηριστικά του.
αυτά που ταιριάζουν σε αυτά που ζητάμε εμείς, έτσι. Γι' αυτό και κοιτάμε και πηγαίνουμε και παίρνουμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Και αυτό είναι και κόντρα στην παράνοια της πρώτης εβδομάδας κάθε φορά των μεταγραφών. Πέρσι πέφτανα από τα μπαλκόνια γιατί έφυγε ο Πλατέλας και τι θα κάνουμε τώρα. Το Γενάρη, επειδή πέρασε η πρώτη εβδομάδα χωρίς μεταγραφές, λέγαμε δεν έχει πλάνο η ομάδα, δεν υπάρχει οργάνωση, δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει το άλλο. Έχω την αίσθηση ότι στο κομμάτι αυτό ο Άρης αποδεικνύει ότι γίνεται μια δουλειά μελετημένα, με συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο ο Σάββας Παντελίδης ή ο Τόλης Τερζής ή ο Ντίνος ο Διαμαντόπουλος ή ο Θόδωρος ο Καρυπίδης. Αυτοί που τους ξέρουμε όλοι, τέλος πάντων, στην καθημερινότητα της ομάδας. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που δουλεύουν πάνω σε αυτό το κομμάτι, σκάουτερ, που έχουν και αυτό το τομέα ευθύνης. Και μετά πάει σε εσάς. Πάει στον Τόλη τον Τερζή, πάει στον προπονητή. Στον Γιώργο τον Κικέριδη. Ακριβώς. Και μετά είναι άλλα πράγματα. Εσύ μπορεί να πεις ότι ο παίχτης, ο Τσαλτίδης είναι παιχτάρα. Okay. Μετά θα πρέπει ο Διαμαντόπουλος ή ο Καρυπίδης, δεν ξέρω ποιος θα κάνει τις διαπραγματεύσεις, να δούμε αν είναι και το πορτοφόλι μας τέτοιο. Okay, εντάξει, να βρω καλούς παίχτες εύκολο είναι. Άμα κάνει 2 εκατομμύρια, δεν μπορώ να τον πάρω, προφανώς. Έτσι ακριβώς είναι και εντάξει. Εμείς κοιτάμε ποδοσφαιριστές που είναι στις δυνατότητες της ομάδας, έτσι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Το νούμερο μας το δίνει ο πρόεδρος, παράδειγμα, σας λέω έτσι, ότι ξέρετε, μπορεί το πάπλωμά μας να φτάσει μέχρι εκεί. Και κοιτάμε ποδοσφαιριστές μέχρι εκεί πέρα. Τώρα, εάν μπορέσουμε να πάρουμε κάποιον ποδοσφαιριστή από πιο υψηλό ράφι με το ποσό που θέλουμε, έχει γίνει αυτό. Έτσι. Και αυτό βέβαια πιστώνεται στον πρόεδρο και στον τεχνικό διευθυντή. Έτσι. Ναι. Αθλητικός ναι, διευθυντής. Ναι, στον αθλητικό διευθυντή. Πρέπει, ναι, πρέπει να λέμε και τις ορολογίες τώρα, έτσι. Αλλάζουμε. Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Στον αθλητικό διευθυντή και στον πρόεδρο. Δηλαδή έχουμε πάρει ποδοσφαιριστή με ένα ποσό Α, το οποίο όμως η αξία του είναι πολύ μεγαλύτερη. Όμως εμείς τον έχουμε πάρει. Έτσι. Ψάχνουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι. Καλά, δεν σε φέρνω σε δύσκολη θέση να μας πεις τώρα για τον κάθε παίχτη χωριστά. Γιατί ακούγονται ο Βέλεθ, ο Κουέστα, ο Ματέο, ο Ρόζ κτλ. Φαντάζομαι ότι υπάρχει μια προεργασία στα πλαίσια που θέλει η ομάδα για να κρατήσουμε τους παίκτες που θέλει να κρατήσει ο σύλλογος. Έτσι. Και άμα δεν τους κρατήσει, θα βρεθούν άλλοι. Ναι, έχει γίνει κουβέντα, γίνει κουβέντα με τον πρόεδρο. Έτσι. Γνωρίζουμε και με τον coach εννοείται. Γνωρίζουμε ακριβώς τι θέλουμε. Έτσι. Εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει να ψαχνόμαστε, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι το πρωτεύον αυτό το πράγμα. Το πρωτεύον είναι αυτή τη στιγμή να συνεχίσει η ομάδα στην κατάσταση αυτή που βρίσκεται, να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Ο στόχος μας πλέον είναι ξεκάθαρος, ότι από τη στιγμή που έχουμε κλειδώσει την πέμπτη θέση, να κοιτάξουμε να προσπαθήσουμε να καταφέρουμε να πάρουμε την τέταρτη θέση, αυτή που δεν θα έχουμε το άγχος του κυπέλου. Και από εκεί και πέρα μετά όλα θα μπουν, ήδη έχουν δρομολογηθεί και όλα θα μπουν μετά στη σειρά τους. Θα σου κάνω μια ερώτηση η οποία είναι ψηλοδύσκολη. Ναι. Όχι γιατί δεν μπορείς να την απαντήσεις, γιατί ξέρω και την άποψή σου πάνω στο θέμα, αλλά γιατί και εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα τσατιζόμουν. Με όλο αυτό το θόρυβο που είχε γίνει για το παιχνίδι το Βέρεια Άρης, που ήσουν προπονητής της Βέρειας. Ναι. Και έφαγες πολύ πινελίκι, περί το να σου πω από όλους μας. Λοιπόν, αυτό ακριβώς όταν φτάνεις σε ένα σημείο. Να μπαίνει μια ομάδα όπως η Βέρεια, να παίζει το παιχνίδι στα ίσια. Δεν με ενδιαφέρει για ποιο λόγο. Δηλαδή, αν υπήρχε κάποιος ο οποίος είπε στον τερματοφύλακα, βγάλ τα όλα αγόρι μου και εγώ θα σε πάρω στην ομάδα μου ή οτιδήποτε άλλο. Ή επειδή τους έβλεπε η τηλεόραση, τους έδειχνε η τηλεόραση και θέλανε απέναντι στον Άρη να δείξουν 5 πράγματα. Καλά έκανε η Βέρεια και έπαιξε το παιχνίδι στα ίσια και το πήγε μέχρι το 90 και έχασε στο 90 με τον τρόπο που έχασε. Εσύ δεν τρελαίνεσαι όταν κάποιοι σου χρεώνουν πράγματα και μάλιστα αυτό το παιχνίδι είναι και υποδιαρεύνηση και το ένα και το άλλο με στοιχηματισμό που πανελληνίως, με βάση τα επίσημα στοιχεία τώρα θα πω εγώ έτσι, παίξανε 3.500 ευρώ με τον Άρη να έχει ένα 10, άρα αυτός έπαιξε κάποιος στο σύνολό του 100 ευρώ και πήρε 107. Και γίνεται λόγος για να σου οικονόμησε. Ναι. Εσένα ναι. Δεν σε εκνευρίζει αυτό, δεν σε τσατίζει που σε μειώνουν ως επαγγελματία και εσένα και τα παιδιά της Βέρειας που είναι τα περισσότερα τα νέα παιδιά που παίξαν εκείνη τη μέρα. Εντάξει, η Βέρεια πέρσι είχε ένα πρόβλημα με τις μεταγραφές, έτσι με την αδειοδότηση και είχαμε ποδοσφαιριστές κάτω των 23. Mm-hmm. Όλα αυτά τα παιδιά δεν παίζανε στη Βέρεια γιατί θα οικονομούσαν από τη Βέρεια. Έτσι, δεν είχαν τίποτα συμβόλαια τρελά. Με ένα μισθό ζούσαν τα παιδιά και το σπίτι που μένανε. Όλα αυτά τα παιδιά είχαν κίνητρο να παίξουν στη Βέρεια, να φορέσουν τη φανέλα της Βασίλισσας του Βορρά, έτσι, και να μπορέσουν να κάνουν μεταγραφή. Εκείνο το παιχνίδι με τον Άρη, το έδειξε η τηλεόραση,
Όλοι βλέπανε τον Άρη, έτσι ο Άρης ήταν πρωτοπόρος, ήταν η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος και είναι λογικό όταν παίζεις με τον πρώτο να θες να γίνεις και εσύ καλός, να θες να τον κερδίσεις για να βγεις αύριο να πεις ότι εγώ κέρδισα τον Άρη, να σε δει κάποια άλλη ομάδα μεγαλύτερη για να κάνεις μεταγραφή. Έτσι, αυτό είναι το λογικό. Αυτό και έγινε σε εκείνο το παιχνίδι. Προσπαθήσαμε, ξέραμε εμείς ότι τα πράγματα για την συνέχεια της ομάδας ήταν πολύ δύσκολα, έτσι τα γνωρίζαμε, τα γνωρίζαμε από πριν. Εμείς όμως παίζαμε για τον εαυτό μας, παίζαμε για την αξιοπρέπειά μας. Ο καθένας έπαιζε για τον εαυτό του. Κάποιος για να κάνει μεταγραφή, να πάει σε κάποια μεγαλύτερη ομάδα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό ήταν. Προσπαθήσαμε σε εκείνο το παιχνίδι. Ο Άρης ήταν πολύ καλύτερος από εμάς. Έτσι θα μπορούσε να είχε τελειώσει το παιχνίδι νωρίτερα γιατί είχε κάνει πάρα πολύ πολλές ευκαιρίες. Βρέθηκε σε πάρα πολύ καλή μέρα εκείνη τη μέρα ο τερματοφύλακας μας. Ήταν σε πολύ καλή μέρα η αμυντική μας. Έτσι το κρατήσαμε το παιχνίδι, το παλέψαμε μέχρι το τέλος. Είχαμε μια ευκαιρία πολύ μεγάλη στη φάση που έφαγε την κόκκινη ο Καντιμήρης. Ναι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε το 1-0, την έβγαλε ο Σόουζα, θυμάμαι, πάνω στη γραμμή την μπάλα. Όχι, είχαμε συνεννοηθεί. Είχε συνεννοηθεί ο Σόουζα να είναι στη γραμμή για να το βγάλει. Επίσης, είχαμε συνεννοηθεί με τον τερματοφύλακα το αφού πιάσει το πέναλτι, να μην το πιάσει καλά, να έρθει ο Πασά. Αυτό που λέγανε, ότι λέει δεν μπήκανε οι παίκτες της Βέρειας μέσα γρήγορα μέσα στο γήπεδο. Βγάζανε 90 λεπτά τα πάντα και περιμένανε να χτυπήσει το πέναλτι, να το πιάσει για να καθυστερήσουν. Τρομερά πράγματα. Εντάξει, κι όμως, αυτά ακούγονται. Δυστυχώς βρισκόμαστε στην Ελλάδα και ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει, έτσι, ό,τι θέλει ο καθένας χωρίς κόστος, να σπηλώσει ονόματα, να σπηλώσει ομάδες, ο καθένας να πει τη βλακεία του δηλαδή, χωρίς έτσι τον κατέβει να τον πει, χωρίς να υπάρχει κάτι, χωρίς στοιχεία, χωρίς τίποτα. Ξέρετε δηλαδή, ποιο μάτς πράγματα μου θύμισε αυτό το Βέρει Άρης? Μου θύμισε το προχθεσινό, το οποίο όμως δεν είχε, του Απόλλωνα Όφη. Ο Όφη έχει κάνει 30 ευκαιρίες, έχει 3 δοκάρια, τα βγάζει όλα ο Χουάντερσον. Γι' αυτό το μάτς πριν το παιχνίδι λέγανε ότι το έχει πάρει ο Όφη. Έληξε 0-0. Όλοι αυτοί που πετούσαν λάσπη, και το λέω για μια άλλη ομάδα για να μην λέω ότι λέω για τον Άρη. Όλοι αυτοί που πετούσαν λάσπη λοιπόν στον Όφη και στον Απόλλωνα πριν το παιχνίδι, απλά ήταν μία ακόμα μέρα στη δουλειά μετά που ξεφτυλίστηκαν γιατί έληξε 0-0 το παιχνίδι. Αυτοί όλοι που ήταν πριν το παιχνίδι και μιλούσαν μετά το παιχνίδι, όμως πού ήταν? Αυτό λέω. Μετά το παιχνίδι σφύριζαν αδιάφορα. Εντάξει, κάναμε ένα λάθος προγνωστικό. Έγινε προγνωστικό. Πριν το παιχνίδι, στημένος ο ένας, στημένος ο άλλος. Τέλος πάντων. Απλά μερικές φορές όταν λέμε διάφορα πράγματα, θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν και θίγονται και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία συμμετοχή σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Και επειδή κάποιοι τα έκαναν κάποια στιγμή, δεν σημαίνει ότι τα κάνουν όλοι. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να σου το ρωτήσω πάντως, γιατί ήσουν από την άλλη πλευρά, δεν ήσουν στην πλευρά του Άρη τότε. Εντάξει, νομίζω ότι και η παρουσία σου στη Βέρεια εκτιμήθηκε από τον Θόδωρο τον Καρυπίδη και ήρθες στον Άρη. Γιατί μαθαίνουν και άλλοι. Εντάξει, ο Θόδωρος είναι και από την ευρύτερη περιοχή, οπότε λίγο πολύ ήξερε τι γινόταν. Ναι. Ήταν και στη Βέρεια πριν έρθει στον Άρη, οπότε ήξερε και υπήρξε μια. Πάντως, είτε με τον ένα με τον άλλο τρόπο coach με τον Άρη, έντονη στιγμή ζεις γενικότερα. Κοιτάξτε, ο Άρης είναι, εγώ τώρα τον μαθαίνω τον Άρη, έτσι, σε αυτούς τους 8 μήνες που είμαι εδώ στην ομάδα. Ο Άρης είναι μεγάλο μέγεθος, είναι πολύ μεγάλο μέγεθος. Να σας πω κι εγώ, ας πούμε, δεν ήξερα ακριβώς πώς ήταν η λειτουργία, ξέρω εγώ πώς ήταν η κατάσταση αυτή με τον κόσμο. Τώρα αυτό που ζούμε και αντιμετωπίζουμε, δηλαδή εγώ δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Αυτό που βλέπω, αυτό που γίνεται κάθε Κυριακή στο γήπεδο, στο δικό μας το γήπεδο ή όταν πηγαίνουμε στα άλλα γήπεδα, όταν αφήνουμε τον κόσμο και έρχεται, αυτή την αγάπη του κόσμου, δεν την πίστευα ποτέ δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι κάποιες στιγμές, ας πούμε, που τις ζω και που τις χαίρομαι που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα. Και είναι σημαντικό να τα ακούσω από έναν άνθρωπο που δεν έχει κλείσει κανένα χρόνο στην ομάδα. Εμείς να σου ευχηθούμε να μην είναι διάλογο. Τις μεταγραφές θα πάρουμε, δεν μας είπες τώρα όμως. Φορ βασικά βρήκαμε. Ένα φορ θέλουμε, ένα από εδώ, ένα από εκεί. Να σου πούμε τι παίκτες θέλουμε. Γιατί κάθε μέρα ακούμε διάφορους. Πείτε μου εσείς. Εγώ ένα half box to box θέλω. Έμαθε το box to box παπά. Το έχω πει και στο χρήμα πολλές φορές και θέλω ένα box to box. Αυτή η νέα γενιά. Μου μάθε και το box to box. Έναν τέτοιο πράγμα. Μετά άμα έρθουν οι απέναντι και παίξουν box θα σου πω εγώ. Τέλος πάντων. Κότς, ό,τι καλύτερο, επιτυχίες και φυσικά, εντάξει, ο στόχος είναι όπως είπες και εσύ η τέταρτη θέση, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο θέλει ο Αριανός είναι να ξαναδεί την ομάδα στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ο μεγάλος στόχος νομίζω ότι εκεί τέλη Αυγούστου
θα ξεκαθαρίσει. Γιατί αυτή είναι η ουσία. Να μπορέσει ο Άρης να μπει στους ομίλους του Europa League, όσο δύσκολο και αν είναι, γιατί λείπει χρόνια, δεν έχει βαθμούς. Θα είναι στους αδύναμους, στις σκληρώσεις. Θέλουμε και λίγη τύχη. Αλλά έτσι πήγε και την προηγούμενη φορά. Στους αδύναμους ξεκίνησε ο Άρης και έπαιξε τα παιχνίδια τα οποία έπαιξε. Ήταν ψιλοτυχερός, γιατί okay, η Αυστρία Βιέννης δεν είναι μεγαθύριο. Ήταν στους ισχυρούς όμως. Και κατάφερε τότε, αφού πέρασε και την Γιαγκελόνια, να βρεθεί στους ομίλους του Europa League και μετά να μεγαλουργήσει και με Ατλέτικο και με όλα τα υπόλοιπα. Και να γράψετε σιγά σιγά τα ευρωπαϊκά σας κοστούμια. Και να τα έχετε έτοιμα για του χρόνου. Μακάρι, μακάρι να γίνουν έτσι όπως τα λέτε τα πράγματα. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να καταφέρουμε να τερματίσουμε σε αυτή τη θέση που θέλουμε. Έτσι, από εκεί και πέρα έχουμε μπροστά μας όλο το χρόνο να ετοιμάσουμε καλά την ομάδα, το τι χρειαζόμαστε. Καλά, δεν τον έχετε και όλο τον χρόνο. Δεν βλέπω διακοπές να κάνεις φέτος, να ξέρεις. Ούτε πέρσι κάναμε, δεν πειράζει. Συνηθισμένα είναι τα βουνά, στα χιόνια είναι συνηθισμένα. Καμιά καλή πισίνα, έχει και στη Βέρεια να κάνει καμιά βουτιά. Δύσκολο το βλέπω. Παίχτες θα βλέπει πάλι. Παίχτες θα βλέπει πάλι. Εντάξει. Να ανεβάσουμε λίγο τα γυαλιά, λίγο το νούμερο παραπάνω. Ανέβασες μία, τα ανέβασες και δεύτερη. Πισανίδης στα κουφάγια, σε στείλω εγώ κίτρινα γυαλιά. Έχει πάρει και ο Κούπερ από εκεί, να ξέρεις. Μια χαρά είμαστε. Μην ανησυχείς. Να είσαι καλά, Κώστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Καλά για τη συζήτηση. Λοιπόν. Τι βράδυ, καλοκαίρια, τι βραδιά, σαν τέσσερι κιόλα. 6 ώρα είναι, 6 και 10 ήλιο έχει. Αλλάζει η ώρα, πότε αλλάζει η ώρα, την Κυριακή. 31 Μαρτίου. 31, άρα σε δύο Κυριακές από τώρα. Λοιπόν, ωραία κουβέντα, ποδοσφαιρική κουβέντα με έναν άνθρωπο που έχει ζήσει τον Άρη από την πρώτη μέρα τη φετινή σεζόν. Έχει ζήσει Ερέρα, έχει ζήσει Σάβα Παντελίδη και έχει εικόνα. Το πιασε. Είπε δύο πράγματα. Ωραία τα υποτόλεις. Είπε έντα, ανέβηκε η ένταση. Nice. Άρχισαν να τρέχουν, ήθελα να πει. Εντάξει, αυτό το λέω εγώ. Λίγο πιο γενικά. Εντάξει, καλά, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Αλλά είναι, πρέπει να πιάνεις δύο-τρία πραγματάκια. Τα στημένα. Τι έκανες τα στημένα. Ο κόσμος πολλές φορές δεν το καταλαβαίνει. Όλη η δουλειά του Παντελίδη και η μεγάλη διαφορά είναι εκεί. Και στη φυσική κατάσταση και στα στημένα. Το φυσική κατάσταση, απλά έτσι όπως το λες εσύ. Να ανεβεί η ένταση. Έτσι όπως το λες εσύ, αφήνει μια αιχμή, ρε παιδί μου, για τον Ερέρα. Εγώ δεν το δέχομαι ως αιχμή. Δεν θέλω να το δεχτώ ως αιχμή, γιατί θα σου το πω γιατί. Γιατί ο τρόπος παιχνιδιού του Ερέρα ήταν διαφορετικός. Μην τον απαξιώσουμε τελείως. Άλλα πράγματα είναι που δεν έκανε ο Ερέρα και τα είπε και ο Καρυπίδης σε κάποια από αυτά. Okay. Αλλά η ένταση ανέβηκε γιατί είναι η απέτηση άλλη. Και αν κατάλαβες, έμεσα είπαν και το λάθος. Ο Άρης έχασε ένα στόχο. Το είπες. Ο Άρης εκεί που έκανε την αλλαγή έχασε ένα στόχο. Αλλά προφανώς ο Παντελίδης δεν υπολόγιζε ότι για να πάρω χ από τον Εργοτέλη πρέπει να είμαι στο φουλ. Φόρτωσε την ομάδα παραπάνω, δεν το έκανε το προηγούμενο διάστημα, το έκανε εκεί. Εντάξει, τα αποτελέσματα τα βλέπεις τώρα. Ξέρεις ότι έφτασε και μία ανάσα να τον ξαναπούνε τον Τόλι. Άκου να δεις μετά τον. Έφτασε την ομάδα για την Ξάνθη. Ναι, εντάξει. Μία ανάσα έφτασε αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο break. Εδώ ένας φίλος σου μου λέει box to box αντέρε διώχτων. Ποιο. Ναι, αδελφέ, με πολεμάσκεσαι τώρα. Άκου box to box. Με πολεμάσκεσαι τώρα. Μάθατε το box to box και το λέτε. Επειδή ξεφύγαμε και ο Χρήστος και ο Σγαυγίζη, πάμε στο break και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα. Χίτζα σε παίξει box. Λίμπερο 107,4, All About Άρης On Air. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, κάπως αργοπορημένα, καθώς πήγε λίγο παραπάνω. Ενδιαφέρουσα κουβέντα βέβαια που είχαμε με τον Τόλι Τερζή για τη φετινή πορεία του ποδοσφαιρικού Άρη και την διεργασία που γίνεται ήδη. Για την επόμενη αγωνιστική περίοδο που θα βρει την ομάδα εκτός εγκλινιστικού απρόπτου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δίνουμε δύο εισιτήρια, θυμίζω, για το Άρης ΠΑΟΚ, Σάββατο 6 ώρα στο Nick Gallis Hall. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 545, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 545-26 για να μπείτε συγκλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν τις 7. Ανοίγουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές 231-0287-888 για να τα πούμε παρέα μέχρι και τις 7 παρά κάτι που θα είμαστε μαζί. Αν θέλετε να σχολιάσετε τα όσα ακούσαμε από τον Τόλι Τερζή ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς για τον ποδοσφαιρικό Άρη που, όπως είπαμε και νωρίτερα, διάγει έτσι χαλάρες μέρες, ωραίες μέρες, ευχάριστες μέρες. Από τη στιγμή που οδηγήθηκε στην διακοπή κάτω από πολύ καλές συνθήκες, περιμένοντας πλέον την επανέναρξη και το παιχνίδι με τον Όφη στο Κλεάνδης Βικελίδη στη μεθεπόμενη Κυριακή. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Κλεωμένη. Τους πρώτους όλους. Λοιπόν,
άκουσα τον Τερζή, ναι. Πολύ καλά αυτά που είπε, άλλωστε είναι και από τις συμπάθειες που έχω σε προπονητές. Πολλές φορές είπα ότι έπρεπε να ήταν προπονητής πρώτος αυτός μετά τη φύγη του Ερέρα, αν ναι. θυμάστε. Ναι, ναι. Και τον άκουσα τώρα που μιλούσε. Στο μάτς με τον Όφη βέβαια αργεί ακόμα, αλλά νομίζω ότι ο Βέλεθ είναι τιμωρημένος, έτσι. Ο Βέλεθ είναι. Με τον Όφη, ναι. Οπότε πάμε με δίδυμο. Ο Ρόουζ πραγματικά μας έκανε να ξεχάσουμε και τον Ρονάλντο Γκιάρο και τον Ασούτη. Καλά, μην το πάμε τόσο πολύ. Το πήγες πολύ. Okay, είσαι λίγο υπερβολικός. Εντάξει. Ο Βέλεθ, για το Βέλεθ ταιριάζει περισσότερο αυτό που λες. Πάλι μπορεί να θεωρηθεί λίγο υπερβολή, αλλά ταιριάζει περισσότερο ο Βέλεθ σε αυτό. Όσον αφορά το θέμα του center for που ακούτε, που ακούγεται ότι χρειάζεται center for ο Άρης. Δεδομένο είναι, απλά. Καλός είναι αυτός ο Σουηδός που ήταν το καλοκαίρι. Όχι το καλοκαίρι, το Ιανουάριο. Ο Κάλε Χόλμπερκ. Ο Χόλμπερκ, βέβαια αυτόν δεν τον ξέρουμε. Ένα παίκτη που ξέρουμε, που είναι μια δοκιμασμένη λύση, άμπορη βέβαια, δεν ξέρω τι διαδικασία έχει αυτός ο παίκτης, είναι ο Ανσαριφάτ. Ναι. Είναι εξαιρετικός παίκτης και νομίζω ότι αυτός ανεβάζει επίπεδο και είναι ο παίκτης που τέτοιους παίκτες πρέπει να χτυπάει ο Άρης αυτή τη στιγμή στο επίπεδο αυτό. Αρκεί να μην χτυπάμε το κεφάλι μας μετά. Είναι πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή ο συγκεκριμένος. Γιατί δεν είναι καλός παίκτης. Όχι, καλός παίκτης είναι, αλλά είναι ακριβώς. Ναι, και αυτό. Ναι, από τη στιγμή που είναι στις οικονομικές δυνατότητες. Δεν λέμε να ξεπουληθεί ο Άρης για να πάρει έναν παίκτη. Τώρα όσον αφορά το δεξί μπακ. Είναι αυτός ο Σουηδός που θέλει να έρθει από ό,τι ακούω, αλλά το θέμα είναι ότι ο Τζανακάκης αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικός αυτή τη στιγμή και βλέπουμε τι έγινε με τον Βαλεντιάνο. Δεν παίζει μόνο ένας λοιπόν, υπάρχουν και αναπληρωματικοί παιδιά. Δεν γίνεται. Απ' την άλλη δεν γίνεται να έχουμε 22 Ματέο Γκαρσία ή 22 Βέλεθ ή 22 Ντιγκινή. Θα έχεις τον Τιγκινί, θα έχεις τον αναπληρωματικό του. Θα έχεις τον Ματέο, θα έχεις τον αναπληρωματικό του. Δεν γίνεται να έχουμε 22 τέτοιους παίκτες. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι βλέπουμε ότι ο Βαλεριάνος ενώ ήταν να φύγει τον Ιανουάριο, τώρα χτύπησε την πόρτα της τεχνικής. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι, αυτό κάνει το ποδόσφαιρο. Το ίδιο ακριβώς, γιατί να μην γίνει και με τον Τζανακάκη που κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις. Αλλά εάν δεν παίζει ένας παίκτης, πώς θα. Γιατί με την ίδια λογική όμως δεν πρέπει να παίζει και ο Κορχούτ που λες τώρα. Γιατί εκεί έχεις δύο αριστερούς μπακ που είναι και οι δύο στελέχη της εθνικής. Και τον Κόρχο τον πήρες για βασικό κιόλας. Τώρα τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα εκεί για τον Παντελίδη. Στο μάτσο με τον Όφη, ας πούμε, θα είναι δίλημα. Βαλεριάνος ή Κόρχο. Νομίζω ότι. Εντάξει, ο Κόρχο έχει ένα προβάδισμα. Ο Κόρχο έχει ένα προβάδισμα, έτσι. Μάλιστα. Οπότε αυτό ήθελα πιο πολύ για τον Ανσαριφάτη ήθελα να πω. Ότι είναι θα τα δούμε το καλοκαίρι. Έχουμε ακόμα παιδιά, γι' αυτά έχουμε δρόμο ακόμα. Εντάξει. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλον. Ωραία. Να πάμε στο break των 6.30. Τι κατευθείαν, φίλε, ήρθε, είπε δύο παίκια να πα σε break. Τι είναι αυτό, ρε. Κάτσε, ρε, φίλε. Τι είναι αυτό ο τουρίστα, ρε, εδώ πέρα μέσα, ο box to box. Μαζί μα το Θεϊκόν. Αγγελάκι 10. Αλήθεια λες. Έτσι. 2-3-10-2-21-3-21. Delivery από το 10.30 το μεσημέρι μέχρι και τις 2 το βράδυ. Σωστά μιλάς. Εγγυάται ο Χρήστος για το Σουτζουκάκι. Για το Σουτζουκάκι είναι εγγυάμα. Εξαιρετικό. Εγγύηση. Δωρεάν οι αληφές. Αληφές. Και μια μαλαματίνα μα πάρετε, έχετε και μια δεύτερη δώρο. Εγώ δεν πίνω μαλαματίνα. Εντάξει, όχι. Πίνω βασιλική άλλος, ρετσίνα. Μπορεί να πίνει μαλαματίνα. Ρετσίνα θα ζητάει. Ρετσίνα, μια ρετσίνα. Πάρει μια δεύτερη δώρο. Εξαιρετική ποιότητα κρεάτων, μια χαρά. Είναι εκεί πέρα κοντά στα πανεπιστήμια φοιτητές κουλουπού. Γι' αυτό δεν πίνω. Στο καλύτερο σημείο της πόλης, το Θεϊκόν, το οποίο είναι μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ποιος είναι αυτός? Τι θα κάνουμε τώρα, θα πάμε στο break και θα συνεχίσουμε? Όχι, δεν θα πας break. Τι break, πριν 5 λεπτά ήρθες, ρε αγόρι μου. Μάθε λίγο εκπομπή να κάνεις. 23 χρόνια σε έχουμε εδώ πέρα. 23. Εντάξει, έκανα μια υπερβολή και εγώ σαν τον Τζανακάκη που θα πέσει στην εθνική. Από τα 5 μου. Λοιπόν, ανοιχτές λοιπόν οι γραμμές, αφού λέει ο Χρήστος να το συνεχίσουμε. Γιαγιά. Ό,τι λείπει ο Μπός. Γιαγιά. Λείπει ο Μπός. Τελείως. Ωραία. 2-3-10-2-7 και 3 οκτάρια. Γιαγιά. Γιαγιάκα. Πάρε μακαλίτσα. Γιαγιάκα. Αυτή είναι η γιαγιά. Γιαγιά είναι αυτή. 48 χρονών. Μια χαρά. Γιαγιά, ε. Που πάει το παιδί στο σχολείο. Πω. Τρομερή γιαγιά. Ναι. Γιαγιάγια. Γιαγιάγια. Έχουμε γραμμή, Χρήστο μου. Ναι. Πάμε στον επόμενο φίλο, έχουμε δύο. Ωραία, πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τι γίνεται, Νίκο? Καλά, δόξα τω Θεώ.
Δώσε χαιρετισμού στο Χρυσάνθο. Χρήστε, θα έχει χαιρετισμού. Ευχαριστώ. Ωραία. Ο Φώτης είμαι. Έλα, Φώτη. Παιδιά, εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου με τον ΠΑΟΚ. Αυτό τον είναι ΠΑΟΚ. Αλήθεια. Και ξέρετε, όσες φορές έχω πάρει τηλέφωνο δεν έχω ασχοληθεί. Αλλά θα το κάνεις τώρα. Θα το κάνω τώρα. Έτσι. Γιατί έχουν σπάσει τα νεύρα μου. Σπάσαν τα νεύρα μου. Ναι. Προσέξτε για ποιο λόγο το λέω όμως. Ναι. Πριν από εσάς είναι ο Ζαγόρας που τον ακούω τον άνθρωπο. Μπράβο. Ωραία. Καλά κάνεις. Δηλαδή τώρα οι ΠΑΟΚΣΕΔΕΣ θα μας τρελάουν όλους. Τι έλεγαν τα παιδιά. Είμαι μαζί με ένα φίλο μου στο αμάξι και ακούμε. Ναι, δεν άκουσα σήμερα αυτό. Τον Γιώργο, τι είπανε. Ναι, δηλαδή όλοι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ που δεν ασχολούνται με τον Άρη καθόλου. Ναι. Είναι όχι. Δηλαδή δεν ασχολούνται καθόλου. Χρήστα, αν θες πες το αύριο το πρωί. Ναι. Ότι δεν ασχολούνται καθόλου με τον Άρη. Είναι γνωστό αυτό. Ναι. Ναι. Το βλέπω στα blog μου άλλωστε. Δηλαδή οι άνθρωποι παίρνουν πρωτάθλημα και αντί για να ασχοληθούν με την ομάδα τους. Ναι. Ασχολούνται με τον Άρη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, με τι αντικείμενο όμως πες μου. Γιατί ασχολιόντουσαν. Καλά, εμείς θα δώσουμε το Βέλεθ, ξέρω εγώ. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται να πουλήσουμε παίκτη στον Ολυμπιακό. Θα το δώσουμε, εννοείται. Συγγνώμη, το λέγανε οι οπαδοί της ομάδας που πούλησαν πακέτο προπονητή και παίκτη. Εγώ ξέρω ποια ομάδα είναι αυτή. Α. Αυτή που πήγανε. Γιατί πήρε και ο Ζήσης Βρίζας και έκανε μια διαμαρτυρία. Ο Βρίζας, ο Βενετίδης, ο Μπανιώτης, ο Λίμπρεχτ, ο Γεωργιάδης με τη φανέλα. Ο Κούδας. Ο Κούδας που πήγε κάτω, ο Κούδας στο φως. Εντάξει, άκου λοιπόν, το έχω πει πάρα πολλές φορές γιατί το κάνουν αυτοί. Όταν κάποιοι έχουν κάνει μια σειρά από γεγονότα και δεν υπάρχει κανένας τρόπος για να δικαιολογηθούν, θέλουν να σε πείσουν ότι κάνεις το ίδιο πράγμα. Άρα, από τη στιγμή που δεν το κάνεις λοιπόν, πρέπει να βρουν και ένα φανταστικό γεγονός να παρουσιάσουν. Έτσι βάζουν τον Άρη στα δικά του τα παπούτσια. Δεν θα μπει ο Άρης ποτέ στα δικά του τα παπούτσια, γιατί πάρα πολύ απλά φοράει πιο καθαρές κάλτσες. Εμένα και εσένα που ξέρουμε την ιστορία του Άρη και ξέρουμε τι γίνεται, μπορεί να μας πείσουν. Αλλά υπάρχουν άλλοι που κάθονται και λένε να ξέρεις έγινε. Κοίταξε, δεν μπορώ να σκεφτώ τι μπορεί να σκέφτεται ο καθένας. Από εκεί και έπειτα όμως, γι' αυτό και εμείς είμαστε εδώ, έχουμε ένα δημόσιο λόγο. Δόξα τω Θεώ στο Λίμπερο μπορούμε και λέμε ό,τι θέλουμε. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όταν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Παίρνουν και τις κατάλληλες απαντήσεις. Το πρωί που βγαίνουν σε μένα κάποιοι, τις παίρνουν. Τώρα από εκεί και έπειτα, τι να σε πω. Απλώς επειδή εγώ δεν θέλω να πάρω στο Ζαγόρα. Εγώ θέλω να πάρω σε εσένα, επειδή δεν θέλω να παίρνω σε κανένα άλλο. Θα πάρω εγώ στο Ζαγόρα. Ναι. Μετά θα ρωτήσω, πες τον άνθρωπο, ξέρεις. Ναι. Όταν παίρνουν και λένε. Ακούει ο Γιώργος. Πρόσεχε, ο Γιώργος, όχι. Κοίταξε. Τον αδικείς τώρα γιατί τον έχεις λόγο. Γιατί και ο Γουίλ όταν μιλάει για τον ΠΑΟΚ, δεν του λέει ασχολείσαι με την ομάδα σου. Τους αφήνει όλους ο Γιώργος και λένε. Ό,τι θέλουν την άποψη αρκεί να μην βρίζουν. Εμένα ξέρετε μου ότι δεν είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν και λένε: μην δεν ασχολούμαστε με τον Άρη. Σε αυτό δεν φταίει ο Γιώργος, αυτοί φταίνε. Ναι. Πολύ σωστά λέει ο Γουίλι, ο καθηγητής 4 ας πούμε δεν ασχολείται ποτέ με τον Άρη. Και μόνο με τον Άρη ασχολείται. Δεν έχω πει σε εσένα, σου έχω πει ποτέ κάτι για τον ΠΑΟΚ. Όχι, ούτε εγώ λέω για τον ΠΑΟΚ ποτέ. Μα δεν θα πω και ξέρεις τι. Αυτοί δεν μπορούν να πούσουν τη δικιά μας λογική. Δηλαδή εγώ που μιλάω με φίλους μου ΠΑΟΞΙΔΕΣ, λέω παιδιά εγώ τα 4 χρόνια που Άρη δεν έπαιζε στην Α' Εθνική δεν έβλεπα τίποτα στην Α' Εθνική. Ούτε καν τους τελικούς κυπέλλους δεν έβλεπα. Δεν με ενδιαφέρει από τη στιγμή που δεν είναι ο Άρης εκεί. Έτσι. Εγώ Άρης είμαι και θα είμαι και στη Γάμα και στο αεροτεχνικό να πάει. Άρης θα είμαι και θα το γεμίζω το γήπεδο. Και ας είστε εσείς η ομαδάρα του Σαββίδη, τέλος πάντων. Να είσαι καλά. Έγινε, τα λέμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν. Επόμενος. Next. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Τι κάνετε, είστε καλά. Δόξα Θεώ. Καλό είναι αυτό. Καταρχήν, μία παράκληση. Παράκληση. Πρώτον, για εμάς τους οπαδούς του Άρη. Λίγο χαμηλά την μουσική, Χριστό. Ναι, για πες το. Λοιπόν, μία παράκληση, δύο παράκληση μάλλον. Δύο παρακλήσεις, ναι. Δύο, ναι, στους οπαδούς του Άρη και μόνο. Ένα, πρώτον, μην ασχολείσαι με τον ΠΑΟΚ. Το λες, κάντο κιόλας, μην ασχολείσαι. Για ποιο λόγο ασχολείσαι, δεν υπάρχει λόγος. Μέσα στη σεζόν υπάρχουν λόγοι να ασχοληθείς. Δεν υπάρχει και να κάνει ό,τι είναι να κάνει. Ας τα παίρνει όπως τα παίρνει. Είμαι ο Άρης Θεσσαλονίκης. Ωραία, εντάξει. Για αυτούς που νιώθουν ότι είναι ο Άρης Θεσσαλονίκης, δεν κάνει να ασχοληθώ με κανένα ΠΑΟΚ. Επειδή μιλάμε όμως για ένα πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχεις και εσύ και διοργανώσεις που συμμετέχεις και ξέρεις, εσύ. Αφού το ξέρεις ότι ό,τι και να γίνει, φέτος τουλάχιστον. Του χρόνου είναι ένα άλλο τροπάριο. Mm-hmm. Φέτος τουλάχιστον τον ΠΑΟΚ τον έχουν όπως πρέπει. Πρόσεξε όμως. Το δέχομαι αυτό που λες και το έχω πει και πολύ, 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 πολύ νωρίς φέτος. Τότε έτσι. Ακόμα που δεν φαινότανε. Όμως. Μην μας πιάνουν και χάζους.
Γι' αυτό λέμε κάποια πράγματα. Ναι, πρόσεξε. Δεν λέω όμως για έναν ο οποίος είναι συνειδητοποιημένος. Εκεί θα σε θεωρούσουν χαζό, θα γελάς. Δεν τσιμπάω καθόλου. Αλλά όταν η ΕΠΟ σήμερα μου την παρουσιάζουν ως την ΕΠΟ της εξυγείας, την καταπληκτική ΕΠΟ κτλ. Και σήμερα μου ορίζει παιχνίδι Λαμία ΑΕΚ. Γιατί μιλάμε για άχρηστους τώρα. Λαμία ΑΕΚ, δύο μέρες μετά το παιχνίδι της Λαμίας στο πρωτάθλημα. Μιλάμε για άχρηστους. Αλλά αυτό, αν γινόταν πριν τρία χρόνια, θα λέγανε οι άχρηστοι, οι ανίκανοι κτλ. Τώρα έγινε ένα λάθος. Ορίστηκε ένα μπέρδεμα υπήρξε εκεί πέρα και έγινε Είναι η χρονιά τους. Απλά ας τους αφήσουμε να το χαρούν, θα κάνουν τι θέλουν. Μας κάνουν ό,τι θέλουν, παιδί μου, εμείς τη δουλειά μας. Με γεια σας, με χαρά σας. Εγώ είμαι ο Άρης Θεσσαλονίκης. Ας ρωτήσουν λίγο έναν μεγαλύτερο παοξί τι σημαίνει ο Άρης Θεσσαλονίκης. Πολλά χρόνια ήταν στην Καρπαζιά, ας το πω έτσι, αυτό δημιουργεί κόμπλεξ. Όταν ένας αδύναμος επί πολλά χρόνια βιώνει τον επιβίτορα μέσα στην πόλη, να στο πω εγώ έτσι χαριτολογώντας. Αφνικά νιώθει ότι έχει λίγο δύναμη, ξέρεις, βγαίνει και δεν ζητώ, βγάζει και όλα αυτά. Δεν ασχολούμαστε, άστους, εγώ είμαι ο Άρης Θεσσαλονίκης και τελειώνει η κουβέντα εκεί, οπαδικά. Πάμε λίγο στη δεύτερη και πιο σημαντική προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε εμείς σαν φίλαθλοι του Άρη Θεσσαλονίκης. Έχουμε αυτήν την περίοδο που μιλάμε και θα ακουστεί λίγο τρελό, αλλά το νιώθω πραγματικά, έναν άγιο άνθρωπο στη διοίκηση που λέγεται Θεόδωρος Καρυπίδης, με την όποια οικονομική του δυνατότητα ο άνθρωπος. Δεν λέω ότι είναι ο Γιαννακόπουλος, αλλά αυτά που μπορεί τα κάνει και με το παραπάνω. Έχει βάλει αρκετά χρήματα. Και με το παραπάνω, φίλε, γιατί εγώ δεν τον στήριξα τον Καρυπίδη. Καλά, τα πιο πολλά τα έχει βάλει στη Β' και στη Γ' Εθνική. Εκεί έβαλε πολλά λεφτά. Καθόλου, εκεί που έτσι. Δεν έβαζε κανένας άλλος. Εκεί του αξίζουν τα συγχαρητήρια. Έτσι ακριβώς. Τώρα είναι πιο εύκολα τα πράγματα για όλους. Μαγιά του, φίλε, τι να το κατηγορήσω. Αλλά θέλω να πω όμως και φέτος που ανέβηκε, που θα μπορούσε λίγο να το παίξει τρελίστα. Έχει βάλει και φέτος χρήματα. Και έκανε και ομάδα και μου έδειξε, φίλο, ότι ξέρει να φτιάχνει ομάδα ή να επιλέγει ανθρώπους τουλάχιστον που μπορούν να με φτιάξουν μια ομάδα με 3,5 είναι το budget μου, 4 πόσο να είναι. Το αγωνιστικό εκεί είναι, 4 εκατομμύρια. Εκεί είναι. Σκέψου του χρόνου, εγώ αυτό θέλω να πω λίγο στους συνοπαδούς μου, σκεφτείτε λίγο του χρόνου να υπάρχει μια πιο έντονη στήριξη με διαρκείας, Όχι σκεφτείτε. Πρέπει να υπάρχει μια πιο έντονη στήριξη. Επιβάλλεται. Δηλαδή δεν είναι τα 6.000, τα 6.007 πόσα είναι διαρκείας, από τα οποία τα 4,5, να μην πω 5 είναι στα πέταλα. Ντροπή μας. Δείχνουν, εντάξει, οκ, κάποιος που δεν έχει χρήματα δεν θα πάρει, αλλά όταν λέμε για Άρη, και όταν λέμε για... Πόσο κάνει ένα διαρκείας, αδερφέ μου. Στα πέταλα πώς έκανε, 120 νομίζω έκανε φέτος. Μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει, είπαμε ακόμα και άνεργος να είσαι που λέει ο λόγος, καταλαβαίνω, είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι τόσο. 500 αρικά και στην 7 δεν είχε. Πόσο, 500 δεν είχε στην 7. Αυτό δεν σε είπα να γεμίσουν την 7. Ναι. Πάρ την 3 και την 1. Γέμισε την καρέτα. Να σου το πω έτσι. Και κάντο και με δόσεις, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τώρα, υπάρχει τρόπος. Αυτό πρέπει να το δει, είπα, να έχει και δόσεις και τα λοιπά, γιατί φέτος νομίζω δεν είναι. Έτσι, σε κάποιον άνεργο, ναι, κάντο να δει, 2-3 δόσεις, τι έγινε, αλλά εγώ που θέλω να καταλήξω, αν σκεφτούν λίγο οι οπαδοί του Άρη ότι αυτόν τον άνθρωπο με την λίγο παραπάνω στήριξη, τα έσοδα που το θεωρώ αυτονότητα ότι θα βγω Ευρώπη, μιλάω με δεδομένη τη θέση μου στην Ευρώπη, έτσι. Με τα έσοδα σκεφτείτε... Καλά, τα έσοδα Ευρώπης, πρόσεξε. Τα έσοδα Ευρώπης είναι να μπει στους ομίλους. Έχεις 3 μάτς, τα οποία το ένα σίγουρα, το ενδεχομένως και το δεύτερο θα είναι δύσκολα. Τα έσοδα που ακούω όλοι στην Ευρώπη θα είναι τα έσοδα από ένα παιχνίδι που θα πάρεις εντός έδρας τον Ιούλιο. Αυτά είναι τα δεδομένα σου. Δεν γλιτώνω ένα μάτς. Τι, τρεις τέτοιο, όχι, τρία, όχι, τρία είναι. Ο μόνος τρόπος να γλιτώσεις, ξέρεις ποιο είναι, να βγεις τρίτος και να πάρει το κύπελλο η Λαμία ή ο Αστέρας. Μόνο τότε. Όχι, συγγνώμη, και να πάρει το κύπελο ΠΑΟΚ. Τι όφελος έχω εγώ αν βγω τέταρτος. Ό,τι και θα βγεις πέμπτος. Το ίδιο ακριβώς είναι. Ο τέταρτος και ο πέμπτος. Όχι, ο τέταρτος και ο πέμπτος. Απλά το τέταρτος δεν περιμένει στον τελικό του κυπέλου. Είναι εξασφαλισμένη θέση. Είναι εξασφαλισμένη θέση. Ενώ ο πέμπτος πρέπει να το πάρει ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ για να βγει και ο πέμπτος. Ωραία, άστε πάρε το τέταρτο γιατί τους φοβάμαι αυτούς. Τέλος πάνω για άλλα πράγματα. Στον τελικό θα είναι Άκα Αστέρας Τρίπολης, γι' αυτό το.
Ναι, βγες εσύ τέταρτος. Πάνε Ευρώπη, στήριξε αυτόν τον άνθρωπο που δείχνει ότι τουλάχιστον κάνει έργα στην ομάδα. Και πάμε λίγο στο αφού έγινε η κουβέντα και είναι πάρα μα πάρα πολύ νωρίς. Μην ακούω χαζά για Τζανακάκη και Βαλεριάνους. Και δεν είναι αυτή για τον Άρη. Τίμη, τους ευχαριστώ, τους χίλιο ευχαριστώ, για τα κάπας είναι. Αλλά μην ακούω ότι ο Τζανακάκης τρομερά... Ποια τρομερά παιχνίδια Τζανακάκης, ρε παιδιά. Από μια σέντρα του παρακαλάω να φτάσει έστω περιοχή που λέει ο λόγος. Θα αποφασίσει ο προπονητής για όλους και για αρμόδιοι. Απλά επειδή βλέπουμε και λίγο μπάλα, καλά τίμια παιδιά, τα μπράβο τους, χίλια ευχαριστώ, αλλά δεν είναι για τον Άρη που θέλω να κάνουν ένα βήμα παραπάνω. Το ότι πρέπει να ανέβει σε επίπεδο είναι δεδομένο, αλλά δεν πρέπει να κρατήσει και κάποιους. Βρε, ας μείνουν για τα κάψουλα, μια χαρά είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που αποδεικνύουν φέτος ότι ξέρουν να κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Οι παίκτες που έχει φέρει ο Άρης δείχνει και που αυτό έχει φέρει ακριβώς. Και το Γενάρη, που είναι πολύ πιο δύσκολο, δείχνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν. Αυτό. Θα τα δούμε στην πράξη λοιπόν. Διαμαντόπουλος μένει χρόνου. Θα το δούμε. Υπάρχει συμβόλαιο του είναι για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο ή για δύο. Για ένα χρόνο. Θα το δει, θα μιλήσει με τον πρόεδρο. Εντάξει, από παίχτες είναι Βέλεθ, είναι Ματίγια σίγουρα που ανανέωσε. Ντιγκινή. Θα δούμε. Ο Ντιγκινή έχει συμβόλαιο. Κουέστα, και για του χρόνου. Ο Κουέστα έχει συμβόλαιο. Και ο Σιόπς έχει συμβόλαιο. Ο Ματέο και ο. Και ο Γιουνές έχει συμβόλαιο. Ο Ματέο και πώς τον λένε, ρε. Και ο Ρόους δεν έχουν συμβόλαιο του χρόνου. Και ο Κόρχουτ έχει συμβόλαιο. Ο Ρόους δεν έχω άστον. Αυτό τρελό είναι, θα μείνει και μόνο του πλειολόγου. Καλά, θα μείνει και μόνο του 400.000. Εμείς τον διώχνουμε αυτό σαν κάθετε πλειολόγου. Ας πάει ο Κόρχουτ στην Λωριάν να τη πει 400 Rose, λίγορα. Rose. Το ποιο είπα. Ο Κόρχουτ. Συγγνώμη. Ο Ρόους να πάει στη Λωριάν λοιπόν να την πει. Άσε με να φύγω, να έρθω να πάω στον Άρη να παίξω. Να τα πάρει αυτό τα λεφτά. Έτσι ναι, μπορεί να πληρώσει κιόλας αυτός, τρελός είναι. Ας πληρώσει. Τέλος πάντων, έχουμε ένα καλό κορμό, λίγες κινήσεις του χρόνου, αλλά πρέπει παιδιά, κομμένα τα χαζά, στήριξη σε αυτόν τον άνθρωπο. Να είσαι καλά, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Αυτά, καλή δύναμη, γεια σας. Να είσαι καλά. Καλησπέρα. Γεια σου παλικάρι μου. Χαίρετε, τι κάνετε. Χρήσανθος, τι κάνει και ο Νίκος. Καλά, καλά, όλα καλά. Χρήσανθε, ναι. Χθες γιόρταζες, είχες γενέθλια. Γιόρταζα. Γιόρταζες αγόρι μου, ναι. Πήρα να πω χρόνια πολλά και αυτά, αλλά μόλις σου είχε δώσει άδειο ο Νικόλας. Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί γιόρταζες, είναι το παλικάρι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, για πες. Να είσαι καιρός. Λοιπόν, εγώ τα είπα χθες για την ομάδα, το πώς έπαιξε και για, γενικά για τους παίκτες, για την ψυχολογία. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα και καλά τα λέτε, πρέπει να μην... Οι μεταγραφές που γίνανε, αυτό σκεφτόμουν και το χειμώνα, το Γενάρη, ήταν πολύ δυνατές και παίζουν και όλοι. Δηλαδή, η διοίκηση και το σκάουντερ κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή και ο Ρούς έπιασε κατευθείαν, έδεσε. Ναι. Και ο Λάρσον. Ναι. Και ο φίλος μας ο Κοργούτ. Είναι πολύ καλός παίκτης και αυτός. Και ο Φετφατζίδης, ρε παιδιά. Είναι δηλαδή κινήσεις οι οποίες... Ο Φετφατζίδης δεν μπορείς να το βάλεις στην 11η κατηγορία με τους τρεις που ανέφερες. Είναι καλός παίχτης. Δεν είπε κανένας ότι δεν είναι. Ο πιο ποιοτικός παίχτης στο ρόστερ αυτή τη στιγμή. Έτσι. Είναι καλό. Αλλά να σου πω κάτι. Και ο προπονητής κοιτάει και κάποια άλλα πράγματα βεβαίως. Γιατί και ο Λάθρον κάνει καλά παιχνίδια. Δεν μπορεί να το πετάξει έξω. Ούτε καταλαβαίνεις τώρα. Αναγκαστικά πρέπει να κάνει κάποιες επιλογές. Αλλά οι αλλαγές του, ο Άρης έχει ένα πολύ καλό ποιοτικό πάγκο αυτή τη στιγμή και ό,τι αλλαγές κάνει του βγαίνουν. Τώρα, αυτό που θα ήθελα προσωπικά είναι να κλείσουμε κάποιους παίκτες που δεν τους έχουμε κλείσει ακόμα για την επόμενη χρονιά. Θα πρέπει να μείνουν. Σίγουρα είναι δύο σχόλες οι περιπτώσεις του Φετφατζίδη, του Γκαρσία και του Ρόους. Του Ρόους δεν ξέρω κατά πόσο είναι τόσο δύσκολο, αλλά για τους άλλους δύο είναι λίγο δύσκολο. Έχουμε όμως ένα Ντεγκάμα που τον περιμένουμε να γυρίσει, που είναι καλή ποιοτικός παίχτης. Το Μαρτίνε δεν ξέρω, δεν ακούω τίποτα για το Μαρτίνε. Αν θα κλείσει, δεν θα κλείσει. Παιδιά, δεν μπορεί να μείνουν κι όλοι, εντάξει. Κοίταξε, χρειάζεται, Νικό, μια ομάδα για να ανεβεί ποιότητα στο πάγκο. Ναι. Χρειάζεται να είναι και ο Τόμψον, να είναι και ο Μαρτίνε. Είναι παίκτες που θα τους ψάξεις. Ναι, θα δούμε τι χρειάζεται και δεν χρειάζεται, να το πει ο προπονητής, ο τεχνικός διευθυντής και η διοίκηση. Συμφωνώ. Μπορεί να φύγει ο Μαρτίνες, να έρθει κάποιος άλλος. Μπορεί να μείνει ο Μαρτίνες. Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Έχουμε πέντε μάτς τώρα. Χρήσανθε, μου έχεις δίκιο. Δεν μπορούμε να μιλάμε γιατί έχουμε άλλα πέντε παιχνίδια. Εκτός αν πιστεύατε ότι θα έρθει καλύτερος παίκτης από τον Μπρούνο Γκάμα το Γενάρη. Που ήρθε. Όχι, δεν το
περίμενα κανένας αυτό. Γι' αυτό λέω. Και η αλήθεια είναι ότι δεν φάνηκε και η απουσία των μεταγραφών που έκανε ο Άρης. Συμφωνώ. Αλλά ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Όταν έχεις ήδη κάποιους ποιοτικούς παίκτες στο πάγκο σου ή και στην εντεκάδα σου, δεν τους αφήνεις για να πάνε να βρεις κάτι πιο... Εκτός αν θέλεις να βρεις κάτι πολύ καλύτερο. Αυτό. Εκεί συμφωνώ. Του χρόνου θα πρέπει να κάνεις το βήμα παραπάνω. Ναι. Αλλά είναι και ανάλογα και η τσέπη μας, έτσι. Πάντα, πόσο βαθίζει η τσέπη μας. Βέβαια. Ναι. Μην κάνουμε πάλι τα ίδια. Ναι. Μέχρι στιγμής θα βλέπω πολύ καλά τα πράγματα και εύχομαι να πάρουμε και την τέταρτη θέση. Είναι μια πολύ καλή θέση μετά από 4 χρόνια αποχής, από την Super League τέλος πάντων. Και πιστεύω ότι του χρόνου θα είμαστε πάρα πολύ καλοί. Εάν κρατήσουμε τον κορμό μας και μπουν και 2-3 προσθήκες που περιμένουμε. Και λίγες παραπάνω. Να δούμε. Και λίγες παραπάνω από 3-4. 5. Να δούμε. Ωραία, φίλε, πάμε για πολύ μετά. Λέω εγώ τώρα θα αυτό που λέω χρήσιμο. Υπάρχει πρόεδρος, τεχνικός διευθυντής, αθλητικός διευθυντής, προπονητής. Αυτοί θα αποφασίσουν. Έτσι. Έγινε, παιδιά, να είστε καλά. Να είστε καλά και εσύ. Καλή δύναμη, παιδιά. Ο επόμενος, καλησπέρα. Δεν υπάρχει επόμενος. Έχουμε και το διάλειμμα των 6.30. Όχι, εντάξει, δεν κλείνουμε. Ανοιχτές για λίγο ακόμα γραμμέ, σε λίγο. Τι είναι αυτό το καφενείο, ρε φίλε. Σε λίγο. Τι είναι αυτό, ρε, ο box to box. Απορεί και ο άλλος. Ναι. Βάλε λίγο νιου κόσμο μέντι. Βάλε λίγο. 7 παρατέταρτο έχει πάει η ώρα. 7 παρατέταρτο. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. 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 Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο υποθετικά, γιατί άρχισα να ακούω διάφορα τώρα και. Ναι. Δεν μπορεί να συνάδει τηλέφωνο, αλλά. Λοιπόν, αυτή η ομάδα είναι τριών μήνων ομάδα. Με τις μεταγραφές. Με τις μεταγραφές. Εντάξει, όχι, η ομάδα. Τι λες όμως, τι είναι το καλοκαίρι αρκετή που έχετε. Είναι μισή ομάδα, η άλλη μισή είναι καινούργια. Δηλαδή αυτοί όλοι παίρνουν για να δέσουν 3 μήνες. Αύριο το καλοκαίρι, να σου πω. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, και είσαι. Χτυπάς με την τέταρτη θέση. Υποθετικά τώρα μιλάμε. Ναι. Δεν κάνεις μια μεταγραφή. Ναι. Τίποτα. Ούτε μία. Ναι. Δεν θα είναι πιο δεμένη του χρόνου. Ναι, αλλά υπάρχουν οι όμιλοι του Europa League. Ναι, ρε παιδί μου, για το ελληνικό πρωτάθλημα μιλάω. Για το ελληνικό πρωτάθλημα άλλο. Δεν γουστάρω τον έναν, δεν γουστάρω τον άλλον. Όχι, ο καθένας μόνο το παίχτη δεν θέλει ή έχει συμπάθεια αυτός να μείνει, ο άλλος να φύγει. Λοιπόν, να αφήσουμε αυτούς που κάνουν τη δουλειά τώρα και φαίνεται ότι την κάνουν πολύ καλά να την κάνουν και να μην μπερδευόμαστε πολύ σε αυτά. Γιατί αρχίσαν να βάλουν την κρίνια, μου φαίνεται. Είναι έτσι, δεν είναι. Δεν λέω για αυτά. Μ' ακούτε? Κάπως έτσι λέω, είναι η γκρίνια, υπάρχει πάντα. Ναι ρε παιδί μου, ναι ρε Χρυσά, δηλαδή αρχίσαμε από τώρα, δεν μου αρέσει ο Τζανακάκης, μου αρέσει ο ένας, μου αρέσει ο άλλος. Ωραία ρε παιδιά. Αυτή η ομάδα αυτή τη στιγμή μας γεμίζει, μας ευχαριστεί, την βλέπουμε. Τα παιδιά προσπαθούν, έχουμε 5 μάτς μπροστά μας. Έτσι. Για σκέψε να σε ακούει ο παίχτης, δηλαδή πώς θα αισθανθεί. Εντάξει, ναι. Που αυτός έφερε μέχρι εδώ, ας πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, είναι λίγο άκομψο, πώς το λένε. Και αυτά παιδιά είναι, 22, 25, 27 χρόνια. Και διαβάζουν και τα site και τις εφημερίδες και τα facebook, λοιπόν, και επηρεάζονται. Να τελειώσει το πρωτάθλημα. Αυτά τα παιδιά αυτή τη στιγμή είναι ο Άρης. Αυτούς έχουμε, τους υποστηρίζουμε, τα πάνε καλά, τέλεια. Έτσι, μας γεμίζουνε, τελεία. Και με το καλοκαιράκι, αυτοί που κάνουν τη δουλειά ως τώρα και ξέρουν και την τσέπη τους και ξέρουν τι θέλουν και τι δεν θέλουν και είναι και ειδικοί στο κάτω-κάτω. Λοιπόν, να είμαστε σίγουροι ότι θα τα πάμε καλύτερα. Μάλιστα. Εντάξει. Αυτά. Γιατί άμα έχει δει τα χειρότερα, λοιπόν, να χαμηλώσουμε λίγο τον πύχη, κατάλαβα. Ναι. Αυτό λέω. Ευχαριστώ. Έγινε, φίλε, να σκαλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Φίλε, συγγνώμη κιόλας. Έχω πίσω την Ευελίνα, την κόρη μου, με μια φίλη της και ρωτάνε τι είναι το box to box. Πάμε στον επόμενο, Χρήστο. Πάμε στον επόμενο, Χρήστο. Τι θα κόψω, Στέλιο? Ε, όχι, εντάξει, είναι αδελφός μου, δεν μπορώ να τον κόψω. Από τον έκτο θα σε πετάξει. Αλλά επειδή είσαι αδελφός μου, δεν θα έπρεπε. Οι κακές του παρέες είναι αυτές, άστο, φίλε. Δεν θα έπρεπε να με. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τα box to box. Τα overlap. Έτσι, έμαθε και μιλάει έτσι ο Βλάχος στην Περέα. Ενώ εσύ, ρε Χρήστο, θα αποφύγει. Τι Χαριλάου. Εγώ το μόνο που φόραζα προχθές, ανέβαυρε αγόρι μου λίγο. Αυτό είναι το overlap. Ναι. Το ανέβαυρε αγόρι μου, έγινε overlap. Περίμενε λίγο, γιατί εδώ πέρα μας λένε ότι έχει καταρακτοδός έξω. Ναι, μπουμπουνίζει. Ρε εσύ, ακούγαμε ένα θόρυβο εδώ και νομίζαμε ότι είναι τέτοιο, ότι είναι ερχοντήριο. Τι άνοιξε.
Επειδή είμαστε τελευταίο όροφο, όπως ξέρεις, είμαστε πάντα στο ρετήρε είναι ο Λιμπέρο, τα ξέρεις αυτά. Ακούς, ναι. Επειδή ακούγεται που πουγέτα και λέει box to box παίζει. Επιβεβαιώνεις δηλαδή ότι ρίχνει καρέκλες τέλειο που σέξω. Στην Καλαμαριά δεν βρέχει, αλλά από το κέντρο και εκεί το είδα, είναι προς τα εκεί όλο το τέτοιο, ότι το πουγέτα δεν βρέχει, έχει μάει σκοτεινιά σε τόπος, έχει μαυρίσει. Το box to box, φίλε, θα μου πεις εμένα το τσομπάνο, τι είναι. Τι είναι το box to box, ε? Δηλαδή, τι είναι το box to box. Κάτσα μάθουμε, κάτσα μάθουμε. Είναι ο Χαφ. Ο Χαφ. Ναι. Ο οποίος πλησιάζει την αντίπαλη περιοχή, πατάει την αντίπαλη περιοχή, κατάλαβες. Αυτό είναι το ένα το box. Το άλλο ποιο box είναι. Αυτός είναι ο Χαφ. Αυτό λέει box to box. Εντάξει, box to box, αυτό είναι ο ένα. Αυτό είναι από το ένα κουτί εννοεί, στο άλλο κουτί. Οχτάρι. Όχι, όχι, λέει από κουτί σε κουτί. Ο παίχτης που δεν έχεις φέτος στα Χαφ, αυτός που θα πατάει περιοχή. Μάλιστα. Ναι, αλλά είναι πρώτος στα κλειψίματα, πώς γίνεται. Τι? Είμαι πρώτος στα κλειψίματα όμως. Αυτό τι σχέση έχει. Τι θα το κάνω το box to box, έχω τα Χαφ μου είναι καλύτεροι κλέφτες. Με κορυφαίους κλέφτες, το Σιώπη και το Ματέο Γκαρσία. Ο Ματέο Γκαρσία όμως έχει κάνει και τα περισσότερα λάθη από κάθε. Αυτά δεν τα λέει. Όχι, γι' αυτό. Να μαθαίνετε σωστά το ποδόσφαιρο στον κόσμο. Ο κόσμος ακούει ότι κλέβει, αλλά ότι είναι πρώτος σε λάθη. Και τα περισσότερα λάθη θα κάνει στη δική μας περιοχή. Έχουμε φάει 10 γκολ εξαιτίας του Ματέο. 10, δεν τα λέτε. Όχι, 25 έχουμε φάει εξαιτίας του Ματέο. 10. 10 γκολ εξαιτίας του Ματέο. Μετρημένα. Τα έχεις μετρήσει. Μετρημένα. Κάλετε μου το κάτω. Αν δεν είναι 10, είναι 9. Αν δεν είναι 9, είναι 8. Ο Ματέο Γκαρσία ανέβηκε όταν ανέβηκε. Αυταδιάζει πολύ, Στέλιο, πιστεύεις. Αυταδιάζει ο box to box τώρα. Άμα φύγει από τον έκτο εδώ πέρα με τη βροχή, θα βραχυλές. Δεν θα απολαβεί. Πλήττ θα κάνει το τέλος μόνο. Από box to box θα γίνει έκτος πεζοδρόμιο. Έτσι. Στην κρύβο θα πάει. Τι τραβάμε. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, μας αρέσουν οι παίκτες. Ναι, ναι, αυτό. Μην τους δείτε εις αδερφές σας. Μετά το γαμπρό. Καλό. Τι να κάνουμε τώρα. Άμα δεν σας αρέσει, παντρέψουν με άλλο. Τι τραβάμε. Περιμένω, επειδή είσαι μπασκετικός, ασχοληθείς λίγο και με τον μπάσκετ τις επόμενες μέρες, γιατί υπάρχει σημαντικό παιχνίδι. Την Παρασκευή θα ασχοληθεί. Άκου, φίλε, με τον μπάσκετ θα ασχοληθώ όταν πρέπει. Σωστό. Ένα μάτι είναι αυτό. Περνάει χρονιά. Και εντάξει, δεν θέλω τώρα να κάνουμε. Να πέσουμε μέσα στο στούντιο. Τι ακούγεται, αγαπητέ, τι γίνεται. Άνοιξε ένα τον εξαρισμό. Τι γίνεται. Δεν θέλω να πέφτουμε στη λούμπα που λένε και αυτοί ότι το παιχνίδι αυτό είναι όλη μας η ζωή. Το παιχνίδι το δικό τους είναι. Είναι ένα τέρμι. Όπα, σιγά. Ο ήχος είναι λες και έχουμε τηγάνι μέσα στο στούντιο. Ναι. Ακού. Λες και κάνεις popcorn. Τουγάνι. Τηγάνι έχω αυτό να, ναι, όντως. Όχι, ντουγάνι. Ντουγάνι είπε. Αφού δεν είναι ο το ντουγάνι στα αγγλικά πώς είναι. Εγώ συνεχίζω να στερώ αδελφό μου όπως και να έχει, να ξέρεις. Άμα θες πες και τίποτα άλλο. Και ξέρω ότι το κάνεις, και ξέρω ότι το κάνεις επειδή με αγαπάς. Έχουν τελειώσει οι πορείες, αλλιώς πάμε στο μηχανάκι θα σου πάλι. Ναι. Νίκο Παδόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Έμαθε η κόρη μου και η φίλη της τι είναι το box to box. Συνεχίζεις, εντάξει, άντε, τα μάθει ο Νικόλας, άντε. Πήγαμε στην μπουτίκ, τη σηκώσαμε. Άντε, πολύ ωραία. Άντε, bye. Να είστε καλά, γεια σας. Μαθήματα ποδοσφαίρου από Νίκο Παπαδόπουλο. Όντως, popcorn κάνουμε μέσα στο τούτο. Popcorn ακούγεται, ναι, δηλαδή απίστευτο. Παρακαλώ στον επόμενο βρεγμένο από τη βροχή. Είναι τώρα 7 η ώρα, δεν σου βλέπω. Θα γράψω. Ναι. Παρακαλώ, τελευταίος. Πρέπει να φύγω, παίζω μπάσκετ σήμερα. Τι ώρα έχουμε, τζάμπλ. 8.30. Κορδέλα, γυαλί, ειδικό και τέτοια. Κανονικό γυαλί Minions. Σαν τα Minion είμαι. Παρακαλώ. Σας πρόλαβα, ρε. Έχεις 1,5 λεπτό. Τόσο μόνο. Ναι. Τι λέει. Κλείστο ραδιόφωνο. Πάλι εδώ κλείσα, να το κλείσω. Άντε κλείστο. Πήραμε πάλι φόρα, έτσι. Βέβαια πήραμε φόρα. Άρης είσαι. Αρχίσαμε να πουλάμε. Τι να πουλήσουμε, παίκτες. Ξέρω εγώ. Θα δούμε, το καλοκαίρι θα πουλήσουμε κάποιον. Ναι, γιατί δεν ξέρει να πουλάει ο Άρης και πρέπει να μάθει. Γιατί δεν πρέπει. Έτσι, ε. Είναι. Πρέπει, αλήθεια είναι αυτό. Όλοι. Εγώ ακόμα στη Β' Εθνική βρίσκομαι. Μάλιστα. Και αυτοί που ήδη άρχισαμε, δεν λες από εδώ, όχι έχει 2 χρόνια, όχι έχει 150 χρόνια, ο άλλος έτσι, ο άλλος αλλιώς, άμα... Ο Βέλεφ πάντως έχει συμβόλαιο. Έχει συμβόλαιο. Τον Μπακλατζή. Ναι. Στην ΕΡΤ. Ναι, τίποτα άσως. Άμα ικανοποιηθεί ο Άρης, ας πούμε, λοιπόν, εντάξει. Ναι, θα τον δώσει. Γιατί, έτσι είναι. Γιατί, δώσει. Γιατί, με τον δώσει. Γιατί να μην τον δώσει. Ασφαλώς, μας έδωσε πρωταθλήματα ο Βέλεφ, θα διαλύσουμε τον κορμό, και θα τον ξαναφτιάσουμε του χρόνου πάλι. Έτσι.
Όχι, θα δώσει. Αν ικανοποιήσει τη διοίκηση μια πρόταση, αν και μιλάμε υποθετικά τώρα. Έτσι. Ναι. Στο ποδόσφαιρο θα το κάνει. Δεν υπάρχει κάτι στο άλλο. Ποδόσφαιρο. Όταν δεν έχει. Αν μου δώσουν με 5 πρωταθλήματα παράδειγμα. Ναι. Όπω κάνει η Μπαρσελόνα, α πούμε, με τον Ινιέστα. Δεν έχει τα έσοδα τη Μπαρσελόνα για να μπορεί να στηριχθεί αυτά. Αυτά που έχω. Γιατί δεν είμαι σε μια χώρα 50 εκατομμύρια. Κράτα τον λοιπόν, κράτα τον λοιπόν και κάνε ό,τι έκανε με τον Κόκε. Δώσ' του 800. Για λίγο φρένο. Καλά, το φρένο ή τον γκάζι το καθορίζει η διοίκηση, όχι εμείς. Γιατί του χρόνου, εάν θα γίνουν κάποιες κινήσεις, γιατί όλοι μιλάτε για κορμό. Και άμα θα φύγουν λοιπόν από τον δίθεν κορμό. Καλά, άμα φύγει ένας παίκτης, θα χαλάσει ο κορμός. Ή αν φύγουν δύο. Ο κορμός. Αν φύγουν ένας δύο, θα χαλάσει. Εγώ τελείωσα με διαφορετική άποψη. Ακόμα έχει 5 παιχνίδια. Πες μου λίγο, ο κορμός πότε θεωρείται. Ο κορμός πότε θεωρείται. Απλώς πήρα μόνο για αυτό το σημείο. Ναι. Εμείς κάνουμε. Ο αντιδραστικός για φυσικά. Ναι. Για άλλη μια φορά. Γι' αυτό και είμαστε σε αυτά τα χάλια που είμαστε 40 χρόνια. Ούτε έναν δεν πουλήσαμε τόσα χρόνια. Δεν σου είπα. Τι πράγμα. Ούτε έναν. Δεν είχες, ας πούμε, να πουλήσεις. Πώς δεν είχες. Και όταν. Πώς δεν είχες. Δεν είχες τον Κόκε. Δεν είχες τον Κάλβο. Δεν είχες τον Αυτή. Δεν είχες τον Νάτσο Γκαρσία. Πώς δεν είχες. Πώς δεν είχες. 30 είχες. Και δεν τους πούλησες. Τους έκανες τριπλά και τετραπλά συμβόλαια και δεν τα άντεξες. Γιατί ακριβώς είχαμε αυτή την νοοτροπία. Όχι, θα μάθει να πουλάει και ο Άρης. Η ΑΕΚ πουλάει, ο Ολυμπιακός πουλάει, ο ΠΑΟΚ πουλάει, ο Παναθηναϊκός πουλάει. Εμείς τον Άρη θα τους βαλσαμώσουμε, θα τους έχουμε για πουλιά. Πρόσεξε με, ο Ολυμπιακός ας με πούλησε μετά από 15 πρωταθλήματα. Να μετά από 45 με πούλησε. Λοιπόν, εσύ να με τι πήρες ας πούμε για να. Τέλος πάντων, λάθος κουβέντα κάνουμε, να τα πούμε το Μάιο αυτά. Λοιπόν, κοίταξε να. Φωνάζει και η σύζυγος. Δεν είχα να με πρόθεση να πάρω. Αλλά πήρες. Πάλι ξεκινάτε να με λοιπόν. Ποτέ δεν έχεις, αλλά πάντα πάλι λοιπόν λάθος. Είναι σαν την πανδημία που λέει. Ναι. Η αρκούδα στο βουνό και ναι. Το τομάρι στην ταβέρνα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Ηλίας Κιώσης. Ηλίας Κιώσης. Ναι. Τι είναι τον ξάδερφο του Κιώση εδώ συστήριο, ρε φίλε. Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι είναι αυτά, ρε στο box to box. Ναι. Έμεινε το box to box, φίλε. Καθιερώθηκε. Κόψε ναι. Λίγο αέρα. Ηλίας Κιώσης. Πάει το Σάββατο στο παλέ. Ναι, γιατί είχαμε ένα προβληματάκι με τα μηνύματα. Οπότε θα σας μεταφέρουμε αύριο τους υπόλοιπους. Ωραία. Και θα δώσουμε το δεύτερο εισιτήριο, αλλά θα δώσουμε τρία αύριο. Λοιπόν, ακολουθεί ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.